Καλησπέρα, καλώς ήρθατε άλλη μια φορά στην εκπομπή Anti Lifestyle. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η τελευταία εκπομπή πριν τον Αύγουστο. Θα το δούμε για την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή, έχουμε καλεσμένους τον κύριο Χάρη Σμυρνιώτη. Καλησπέρα, κύριε Σμυρνιώτη. Καλησπέρα. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στο ΙΓΜΕ, γεωλόγος στο επάγγελμα. Και τον Δημήτρη Μπάτη, εργαζόμενο στο ΙΓΜΕ, εργοδηγό μηχανικό και φωτογράφο. Σαν χόμπι, αλλά πολύ καλό φωτογράφο από ό,τι έμαθα με βάση τις πληροφορίες μου. Λοιπόν, να πούμε γιατί ήρθατε εδώ απόψε. Το ΙΓΜΕ είναι κάτι που το πρωτοακούσαμε στην αρχή της κρίσης. Από τα πρώτα μέτρα που είχαν πάρθει τότε με το θέμα των εφεδριών, ακούσαμε ότι ένα από τα Ινστιτούτα τα οποία θα εφαρμοστεί το μέτρο ήταν και το Γεωλογικών Μελετών Ελλάδος. Λοιπόν, γιατί, να κάνουμε ένα ιστορικό λοιπόν σε όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια στο ΙΓΜΕ και να επανέλθουμε μετά να δούμε γιατί το ΙΓΜΕ, για ποιο λόγο θέλουν να απαξιώσουν το ΙΓΜΕ, θέλουν να κλείσει το ΙΓΜΕ, αλλά ας κάνουμε ένα έτσι ιστορικό σε όλη αυτή την πορεία. Να πούμε ένα σύντομο που αφορά, θέλετε, τη γέννηση του ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ γεννήθηκε πριν από 61 χρόνια. Γεννήθηκε με το σχέδιο Marshall. Θα έχουν ακούσει ίσως οι παλιότεροι σίγουρα, οι νεότεροι ενδεχόμενα δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, ότι πριν τον πόλεμο η εξάρτηση της χώρας βασιζόταν σε ένα μύθο, στο μύθο της Ψωροκόστινας. Ότι είναι μια φτωχή, άγωνη, ορεινή χώρα που είχε ανάγκη κάποιον μπροστά τη. Κάποιον που, επειδή δεν υπάρχει φυσικός πλούτος, πρέπει να τον ενισχύουν απ' έξω. Από τη δεκαετία του 30 και κυρίως μέσα στην κατοχή, απέδειξαν οι προοδευτικοί γεωλόγοι και μηχανικοί ότι ένας αρχαίος λαός που είχε πλούτο ορυκτό δεν μπορεί να μην έχει και σήμερα. Και τεκμηρίωσαν την άποψη αυτή στο ιστορικό βιβλίο του Μπάτση, «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Ένα βιβλίο το οποίο ήταν ένα φοβερό βιβλίο και το οποίο αποκρύπτηκε ουσιαστικά από τον... Το οποίο κατεστράφει, όπως μαζί με τον Μπάτση, ο οποίος εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη. Αυτό το βιβλίο διδάχτηκε μετά τη μεταπολίτευση στο Πολυτεχνείο σαν βιβλίο που ήταν βιβλίο κορμός, βιβλίο πάνω στο οποίο οι μεταλλιολόγοι μαθαίνανε γιατί η χώρα αυτή αξίζει να αξιοποιηθεί σε σχέση με τον ορυκτό της πλούτου. Αυτά λοιπόν είναι τα γεννητούρια του. Έγινε για να εξυπηρετήσει τις νέες απαιτήσεις των Αμερικάνων μετά τον πόλεμο. Ήταν το τρίτο εισόδημα στο ΑΕΠ μέχρι το 1991, δηλαδή ήταν πρώτα το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, μετά ο τουρισμός και 5% στο ΑΕΠ η εξαγωγή ορυκτών πόρων, που κατέρευσε, όπως κατέρευσαν και μια σειρά άλλες χώρες που ήταν παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών, με την κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών κρατών, όταν τελικά βγήκε ο ορυκτός πλούτος όλων αυτών των χωρών στην αγορά Μπιρ Παρά. Στις ελεύθερες αγορές, έτσι. Αυτό. Τότε το 5% κύλησε στο 0,5, 10 φορές κάτω. Αυτό ήταν και η αφορμή της απαξίωσης του ΙΓΜΕ. Δηλαδή το ΙΓΜΕ πήρε μια όθηση επί κυβέρνησης Παπάγου, νομίζω, μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά την μεταπολίτευση, που δώσε μια νέα όθηση ως συνέχεια της Χούντας που είχε μοιράσει τα λασοδάνια σε όλους τους ιδιοκτήτες ορυχείων και μεταλλίων. Και στη συνέχεια, αφού έφτασε ένα πικ επί Ανδρέα Παπανδρέου, πήρε μια μεγάλη βουτιά. Κατιούσαν. Επί Βασούλας Παπανδρέου, η οποία έδωσε και το πρώτο κτύπημα στο ΙΓΜΕ. Αυτό συνδυάζεται με την πτώση μεταλλευτικής έρευνας. Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό της ανόδου και της καθόδου του Ινστιτούτου, που είναι μία από τα ίδια σε σχέση με ό,τι αφορά την έρευνα στη χώρα. Δηλαδή την περίοδο της κρίσης που οι σοβαρές καπιταλιστικές χώρες επενδύουν στα νέα προϊόντα προκειμένου να πουλήσουν όταν θα γίνει η ανάκαμψη, στις χώρες της περιφέρειας ή τις χώρες της υποανάπτυξη, τις αναπτυσσόμενες, εκείνη την περίοδο σταματάει κάθε προσπάθεια, γίνεται περιστολή και όταν έρχεται η εποχή που πρέπει να πουλήσουν, βρίσκονται στην αναζήτηση. Αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση που ζει σήμερα η χώρα. Και γι' αυτό που λέτε, πρέπει να πιστούν και οι τελευταίοι Έλληνες ότι αυτό το σχέδιο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή από την Τρόικα και την κυβέρνηση εδώ, τη δικιά μας, την Τρόικα. Δεν σύλλογη τη λέμε εμείς εδώ. Τέλος πάντων, με την έννοια ότι έχουν δώσει λόγο σε όλους αυτούς και τα συμφέροντά τους εξυπηρετούν, να πιστεί λοιπόν και ο τελευταίος Έλληνας ότι ούτε ανάπτυξη θα έρθει στη χώρα μας
και ούτε success story θα εφαρμοστεί στη χώρα μας. Το ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κλείσουν το ΙΓΜΕ και να κλείσουν οποιαδήποτε έρευνα, αυτό που λέτε, γιατί εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση μετά, που έχει σχέση με αυτό, είναι και το τελευταίο που για να πιστεί ο κάθε ένας ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή με τις πολιτικές που εφαρμόζονται για να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Εάν θέλανε να υπάρξει ανάπτυξη, όχι μόνο δεν θα κλείναν το ΙΓΜΕ, αλλά θα το στελεχώνανε ακόμα περισσότερο. Να πούμε εδώ ότι, να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Είσαστε γεωλόγος, είσαστε στο ΙΓΜΕ. Καταρχήν, πόσες μελέτες έχει αυτή τη στιγμή το ΙΓΜΕ στα αρχεία του? Με βάση τα στοιχεία της βιβλιοθήκης υπάρχουν γύρω στις 72.000 μελέτες. 72.000 μελέτες. Όχι μόνο δικές μας. Μελέτες έχουν γίνει σε όλη τη χώρα και το βασικό αρχείο των μελετών, είτε έχουν γίνει από πανεπιστήμια είτε από άλλους φορείς τέλος πάντων ερευνητικούς, είναι η βιβλιοθήκη του ΙΓΜΕ. Ωραία. Αυτός είναι ένας εθνικός πλούτος. Βεβαίως, και αυτός ο πλούτος ο οποίος άρχισε να σκανάρεται κάποια στιγμή και να ψηφιοποιείται προκειμένου να υπάρξει μια, ας το πούμε, διασφάλιση του αρχείου, ετοιμάζεται να δοθεί πρίκα, όπως έγινε με τα πετρέλαια. Εγώ διαφωνώ σε σχέση με τη διαπίστωση πριν ότι αυτό το success story ή αυτό που λέμε ανάπτυξη δεν θα τεθεί, θα τεθεί με άλλους όρους. Θα τεθεί με τους όρους που πάνε σήμερα να κάνει την έρευνα των πετρελαίων. Να μην ξεχάσουμε ότι υπήρχε η ΔΕΠ εκεί, την οποία αγόρασε μαζί με τα ΕΛΠΕ ο Λάτσης. Μέχρι το 1987 αυτή η εταιρεία είχε κάνει την πετρελαϊκή έρευνα που άρχισε καθυστερημένα στη χώρα μας. Και άρχισε καθυστερημένα λόγω Αιγαίου και λόγω των γνωστών δεσμεύσεων που έχει η χώρα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις. Την ανάπτυξη, εγώ πάντα την συνδέω με την ευημερία των πολιτών. Βεβαίως. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει. Και η ανάπτυξη που θα γίνει θα είναι ανάπτυξη για τους λίγους και για τους ακόμη λιγότερους. Με μεροκάματα Κίνας. Αυτή την ανάπτυξη επιφυλάσσουν και αυτή ενδεχόμενα να την πετύχουν. Σήμερα συντελείται ένα, ας πούμε, έγκλημα το οποίο ο κόσμος στην απελπισία του πάνω δεν το πιάνει και είναι η εκχώρηση πετρελαϊκών οικοπαίδων της τάξης των 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όταν η μεγαλύτερη παραχώρηση που έχει γίνει στον πλανήτη είναι στην Κύπρο με 1.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στη Βόρειο Θάλασσα οι προηγμένες χώρες που διαπραγματεύονται τον πετρελαϊκό τους πλούτο με άλλους όρους είναι γύρω στα 500. Δηλαδή δίνουμε αυτή τη στιγμή 40 φορές πάνω οικόπεδο, μειώνουμε τις πιθανότητες αποτυχίας του ερευνητή και μετά εκμεταλλευτή των πετρελαϊκών οικοπαίδων κατά 40 φορές. Έχουμε κατεβάσει τα δικαιώματα και την εφορία στο μείον και οι περιβαλλοντικοί όροι και ειδικά για τις θαλάσσιες έρευνες που είναι πάντα ένα κρίσιμο ζήτημα έχουν κατέβει στο κατώτερο δυνατό, δηλαδή είναι περίπου Αγγόλα, Ναμίμπια. Αυτό είναι τώρα το πετρελαϊκό story που θα σώσει και τα ταμεία. Αν είδατε, πέρασε ένα νόμος ότι το επόμενο βήμα για να σωθούν τα ταμεία πρόνοιας ασφάλισης και σύνταξης θα είναι τα έσοδα από τα πετρέλαια. Αυτά τα έσοδα λοιπόν θα δοθούν τα αμύθιτα κέρδη στις εταιρείες γνωστές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο. Τις πολυεθνικές γνωστές. Που θα αναλάβουν είτε άμεσα είτε έμεσα. Πολλές παρουσιάζονται με άλλους τίτλους στο ερευνητικό κομμάτι. Και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Θα δοθούν πρίκα σε αυτές και αυτό μάλιστα καλλιεργούν το μύθο στον απλό Έλληνα φορολογούμενο ότι θα σώσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενδεχόμενα το μοντέλο θα έχει, για τον ορυκτό πλούτο θα έχει αναλογία με αυτό με το πετρελαϊκό. Άρα ένα μικρό ευέλικτο ΙΓΜΕ το οποίο θα παίξει το ρόλο του μάνατζερ σε εισαγωγικά λέξη ή του κάνοντας το σύμβουλο, τον τεχνικό σύμβουλο, consulting όπως λέγεται ελληνικά πλέον στην ορολογία της διάθεσης των τεχνικών πληροφοριών, θα κάνει το ξεπούλημα. Άρα δεν σας θέλουν, σας είστε εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια. Μα αυτό είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου όταν τον ζητήσαμε, ότι την κοινή υπουργική απόφαση με την οποία έγινε το θάψιμο του ΙΓΜΕ ήταν Βενιζέλου ως Υπουργού Οικονομικών, Παπακοσταντίνου ως Υπουργού ΠΕΚΑ. Όταν του ζητήθηκε ένας πολιτικός λόγος για να αιτιολογήσει την πρόταση Πάγκαλου, γιατί τα πρόταση Πάγκαλου είχε κατάργηση του ΙΓΜΕ, για την οποία πρέπει το ΙΓΜΕ να υπονομευτεί, είπε δεν ευνοείται τις επενδύσεις. Ήταν ειλικρινέστατος και ομότατος ο κύριος Υπουργός και έχει φανεί βέβαια και με τη συνέπεια που έχει δείξει σε όλη τη φάση της διαδρομής ως Υπουργού Οικονομικών. Και όντως δεν ευνοούμε, όχι με την έννοια ότι αυτά που βρίσκουμε εμείς τα δίνουμε στο λαό. Ό,τι ανακαλύψε κανένα το ΙΓΜΕ κατά καιρούς, το πήραν μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις.
είτε ελληνικού ενδιαφέροντος, Μποδοσάκης Καλυστήρης, είτε πολυεθνικού όπως ήταν η Πεσινέ. Δηλαδή αυτά που βρίσκει στο ΙΓΜΕ δεν είναι ότι τα κρατάει για να τα ιδιοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο κάποια δημόσια επιχείρηση. Αλλά ακόμη και αυτού του τύπου έλεγχος, ακόμη και αυτού του τύπου η γνώση η οποία τον εμποδίζει να κάνει το ξεπούλημα, τον εμπόδιο σήμερα. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάληξη. Ομοί και ξεκάθαροι λοιπόν. Κατά τη γνώμη μας ήταν ειλικρινέστατη από τη βάση του Παπαντρέου και μετά όλες οι πολιτικές ηγεσίες, γιατί το έγκλημα έχει αρχίσει και συντελείται στη χώρα γενικότερα, όχι μονάχα για το ΙΓΜΕ, από εκείνη την περίοδο. Την κυβέρνηση Σιμίτη και από την είσοδο Σινωνέ έχουν μπει τα θεμέλια για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν είναι κεραυνός, είναι θρία τα σημερινά. Μα είναι τυχαίο ότι οι προτεργάτες εκείνης περίοδου διατελούν αυτή τη στιγμή σε ύπατα αξιώματα, είτε διατέλεσαν και πρωθυπουργοί. Οι αντισυνταγματικοί πρωθυπουργοί. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Έτσι. Όχι, βέβαια. Ήταν χαραγμένη πορεία, συντεταγμένη, πώς να το πούμε, επιλογή και υπήρχε η ομότητα κάποιων εντός εισαγωγικών τότε προοδευτικών φιλοευρωπαϊστών, οι οποίοι λέγανε ή θα δεχτείτε το Σύνταγμα, τη συνταγματοποίηση της Ευρώπης με πολιτικούς όρους, εκείνο το νεοφιλελεύθερο κατασκεύασμα που είχαν φτιάξει και απορρίφθηκε τότε με τη Σύνοδο της Νίκαιας, ή θα το επιβάλλουμε με την πότα του χρηματιστηρίου. Έτσι. Όπως και έγινε. Και επίσης είδαμε ότι το Ευρωσύνταγμα μπορεί να μην πέρασε, αλλά πέρασε από την πίσω πόρτα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, γιατί ήδη κάποιοι λαοί τότε είχαν αρχίσει να αντιδρούν σε αυτό το πράγμα. Και φυσικά οι λαοί δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια σε τέτοια σχέδια. Μιλήσατε πριν και είπατε για πετρελαϊκά κοιτάσματα και ορυκτό πλούτο. Μπορείτε έτσι να μας κάνετε μια αποτίμηση, κυκλοφορούν πολλά πράγματα στο διαδίκτυο, φήμες κτλ. Ναι. Για πολλά χρόνια δεν είχαμε πετρέλαιο. Αυτό ήταν από κύμα της φαντασίας όποιον λέγανε κάτι τέτοια. Υπάρχουν οι άνθρακες στην Ελλάδα, υπάρχει ορυκτός πλούτος. Και αν ναι, πόσος είναι αυτός, ας πούμε, κατά προσέγγιση, ο πιστοποιημένος. Ναι, για να μην έτσι μπούμε και εμείς στο σε αυτό το τρυπάκι. Το story ναι, ναι. Που γίναμε ξαφνικά οι πολύφερνες νύφες που δεν ξέρουμε τι έχουμε, πρέπει να δώσουμε ίσως κάποια στοιχεία να καταλάβει ένας άνθρωπος απλώς τι σημαίνει έρευνα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μια πετρελαϊκή έρευνα σε ένα πετρελαϊκό οικόπεδο, μέχρι τη στιγμή που θα βγει το πρώτο βαρέλι πετρελαίου, θέλει το μίνιμουμ 7 χρόνια. Εάν δεν βγει πετρέλαιο, τώρα μιλάω συγκεκριμένα για τις δρογονάνθρακες που δεν είναι και το δικό μας αντικείμενο, εάν αυτό το πετρέλαιο δεν αντιληφθεί και δεν καεί, τα περικοιτασμάτων είναι όλα με αναλογία. Δηλαδή βρήκαμε μια δομή, επειδή είχαμε βρει μια αντίστοιχη δομή κάπου αλλού, θεωρούμε υποθετικά ότι θα έχουμε αυτή την ποσότητα και ενδεχόμενα και αυτή την ποιότητα. Αυτά τα πράγματα. Στατιστική και κατά προσέγγιση. Ναι, αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν μια αξία ενδεικτική, απέχουν πόρο από αυτά που κάνουν οι πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να ξέρουν το τελευταίο γραμμάριο τι περιέχει ως αξία. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και με τον ορυκτό πλούτο. Δηλαδή, η χώρα έχει κοιτάσματα που λέμε μεικτά θιούχα, που ήταν σίδηρο, μολύβι και τσίγκο. Ως παραπροϊόντα είχε τον χρυσό και τον άργυρο. Οι τιμές χρηματιστηρίου τα κάνανε αξιοπίσημα. Όπως επίσης είχε και μια σειρά άλλα ορυκτά, βοξίτες, βιομηχανικά ορυκτά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα περίπου από την περίοδο του εμφυλίου και μετά, όταν άρχισε αυτό το καινούριο story που είπαμε ότι η χώρα έχει πλούτο και άρα το σχέδιο Marshall πρέπει να μπει σε εφαρμογή για να αξιοποιηθεί. Από τις ανακαλύψεις που είχε κάνει το ΙΓΜΕ, πάρα πολλά κοιτάσματα είχαν χρηθεί αντιοικονομικά. Γιατί και στο θέμα των πρώτων υλών, η βασική παράμετρος είναι η ζήτηση, αλλά βασικότερη είναι η τεχνολογία. Δηλαδή, κοιτάσματα μέχρι 350 μέτρα που είχαν κάποιες περιεκτικότητες ήταν αξιοπίσημα. Σήμερα έχουμε τρία κοιτάσματα που με μια οδηγία Verhoeven θα αναλάβει το ΙΓΜΕ την επανεκτίμησή τους. Γιατί οι δυνατότητες εξόρυξης έχουν πάει στα 850 μέτρα και επιπλέον ο εμπλουτισμός φτωχών κοιτασμάτων έχει βρεθεί να είναι πολύ οικονομικότερο. Άρα η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι ώστε επόμενα, πράγματα που ήταν πέρσι άχρηστα, φέτος είναι χρήσιμα. Με αυτή την έννοια η έρευνα δεν μπορεί να σταματάει ποτέ. Διαρκής. Πρέπει να διαχρονική, γιατί και δίνει δυνατότητες μεγαλύτερων προσεγγίσεων σε βάθος και σε πλάτος, αλλά κυρίως δίνει και δυνατότητες σε ένα πράγμα που θεωρείται σκουπίδι να είναι χρήσιμο αύριο.
αν θέλετε, το ΕΓΜΕ στην εποχή της κρίσης που το κυνηγήσανε, έκανε στα εργαστήρια της μεταλλουργίας διάφορες πατέντες ανάκτησης πρώτων υλών από τα σκουπίδια. Αυτά δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν ακουστεί. Είναι από αυτά που δεν περνάνε στα κανάλια και γενικώς δεν διατίθεται χρόνο για να γίνει μια τέτοια είδους ανάλυση. Και να τα μόνο αυτά. Ναι, έχει μια σημασία κυρίως γιατί να ικανοποιηθεί λίγο το, πώς να πούμε, ο εγωισμός του μελετητή, του ερευνητή. Γιατί στη φτώχεια και στην κρίνια είναι που βγάζει πατέντες. Και βγάλαμε πατέντες οι οποίες παραμένουν σαν ζήτητα και αυτά, διότι εδώ τώρα έχουμε να φάμε το γερό ψαχνό. Και εδώ λέμε αν θα υπάρχει Ινστιτούτο μεθαύριο στα εργαστήρια. Δεν δουλεύουμε τους επιστήμονες, δουλεύουμε τους τεχνικούς. Και οι τεχνικοί τελειώσανε και με την εφεδρεία πάνε να αποτελειώσουν τελείως. Και ο καλύτερος λοιπόν διδάκτορας, ο καλύτερος ερευνητής, χωρίς τον τεχνικό βοηθό ή τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα στην παραγωγική διαδικασία και ο οποίος έχει ειδικευθεί να κάνει γρήγορα και αποτελεσματικά πολύ κέρυες μετρήσεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτε, όσο και μεγάλο εγκέφαλο να είναι. Αυτό δεν γίνεται συνειδητό ενδεχόμενα σε κάποιες επιστήμες που είναι περισσότερο εγκεφαλικές, αλλά στις εφηρμοσμένες επιστήμες είναι κανόνα. Δεν μπορεί να δουλέψει κανένας επιστήμονας μόνος του. Μάλιστα, είσαστε πολύ σαφείς. Πριν περάσουμε αμυγός στα θέματα του ΙΓΜΕ, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για το θέμα της Ιερισσού και των ορυχείων στη Χαλκιδική. Ναι. Να πω ότι μόνο στο ιστορικό που ξέχασα κάτι. 11 φορές έβαλε ο Πάγκαλος στο στόχο. Ξεκίνησε από την ΕΡΤ, τελείωσε στο ΙΓΜΕ. Να κάνω ένα σχόλιο για τους υπόλοιπους 11, γιατί έχουμε κάνει ένα συντονιστικό από εκείνη την ημέρα, άσχετα αν οι συνάδελφοι και οι συνδικαλιστές της ΕΡΤ το είχαν πάρει λίγο στα ψήφια, ότι θα την γλιτώνανε λόγω της δύναμης του μικροφόνου. Να πω ότι εκεί σας γνώρισα στην ΕΡΤ, σε ένα στρογγυλό τραπέζι που είχε γίνει τότε και μιλήσατε πάνω για τα θέματα που αφορούν το ΙΓΜΕ. Όταν έπιασε η κρίση λοιπόν Πάγκαλου, είχε πει τι στοχεύω, έρευνα. Κατασκευαστικές εταιρείες του Δημοσίου, ΟΣΚ, Δεπανόμ, Θέμιδα. Και στα τρία είναι ο άκτορας μέσα. Μπομπολιάς δηλαδή. Βεβαίως. Μόνο ΟΣΚ είναι 500 εκατομμύρια ευρώ Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχολική στέγη. Καλό φιλέτο. Ήταν ο ΕΟΜΕΧ, δηλαδή όλα τα κεφάλαια των μικρομεσαίων πώς θα πάνε στο μεγάλο κεφάλαιο. Έκλεισε ο ΕΟΜΕΧ, τελείωσε. Είναι ο μόνος που πήγε με ξαφνικό θάνατο. Και ήταν από τις υπηρεσίες ενδεχόμενα ίσως αυτό που αφορά την περισσότερη φτωχολογιά. Ήταν οι φοιτητικές και οι μαθητικές εστίες, οι οποίες περάσαν στην αυτοδιοίκηση, και όταν περνάει στην αυτοδιοίκηση τελειώνει. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν οι 11 φορείς. Βέβαια, στο δρόμο γίνανε 151, τώρα έχουμε γίνει και στην αριθμό 3.000. Κατά τη γνώμη μου, ο Πάγκαλος ήταν εύστοχος. Ξεκίνησε την ενημέρωση για να καταλήξει την έρευνα. Ήξερε που χτυπάει. Και υπ' αυτή την έννοια άξιος και μισθός. Γιατί πολλοί το βρίζουν τον Πάγκαλο, αλλά ο Πάγκαλος έχει πει αλήθειες σε ό,τι αφορά την τάξη του και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Ήταν ίσως ο πιο όμως και ο πιο ειλικρινής. Αποδέχομαι την άποψή σας και συμφωνώ απόλυτα με αυτή. Πραγματικά ο κύριος Πάγκαλος εξυπηρετεί τα συμφέροντά του με ζήλιο και με θέρμη και είναι σε αυτό ειλικρινέστατος. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Να πούμε λοιπόν τώρα. Για τις Κουριέφ. Για τις Κουριέφ, ένα λίγα. Με τις Κουριέφ είναι αυτό που είπαμε το κλασικό πριν. Τελικά. Ανάπτυξη για ποιον. Η ανάπτυξη για ποιον έχει γράψει ιστορία στις Κουριές, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, εδώ και 60 χρόνια. Τα μεταλλεία Μποδοσάκη πήραν τα μεικτά θιούχα που λέγαμε κυρίως Μολύβι και Τσίγκο, αφήσαν πίσω την Ολυμπιάδα που ήταν ένα τέλμα γεμάτο εκχυλίσματα οξυδίων από την πλήση των πρώτων υλών, αλλά και χρυσό. Το τέλμα η λάσπη έχει χρυσό πάνω, όπως και τα μπάτζα. Και αφού πήρε τα κέρδη, όπως έκαναν και όλοι οι συνάδελφοι του Μποδοσάκη, άφησε και ένα ΦΕΣ. Αυτό το ΦΕΣ το πήρε η Εθνική Τράπεζα. Αυτό είναι μέρος του χρέους που πληρώνουμε σήμερα. Αυτή η Εθνική Τράπεζα στην περίοδο μετά τις ανάκαμψες το πούλησε στην DVX. Στην DVX είχε κάνει για κακή του στίχη τη μελέτη του ΙΓΜΕ. Ξέραμε περίπου και τι δίνουμε, σε ποιον το δίνουμε. Και με ποιους περιβαλλοντικούς όρους. Η γνώμη του ΙΓΜΕ ήταν αρνητική. Αρνητική όχι τόσο στο να μην γίνει επένδυση, γιατί είναι ιδιώτης ο επενδυτής, ήταν τότε οι Καναδοί. Αλλά γιατί και οι περιβαλλοντικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές προμήνυαν ότι αυτή η επένδυση είναι φούσκα. Η TVX λοιπόν ήρθε με μισό δολάριο τη μετοχή στην Ελλάδα, πήρε στην Τσεχία ένα κοίτασμα αντίστοιχο, την πήγε στο 1,7.
και βούλιαξε την επένδυση της Χαλκιδικής, της Ολυμπιάδας και του Μαντέμ Λάκος με 13 δολάρια τη μετοχή. Η Ελντοράντο, που είναι απείρως μεγαλύτερη της TVX, πήρε τα 11 από τα 22 εκατομμύρια φέση που βάλε στο ελληνικό δημόσιο η TVX για τα κέρδη της και τις μετοχές της ξεκαθάρισε. Μας άφησε 22 εκατομμύρια φέση. Πήρε τα 11, τα οποία δεν τα έχει πληρώσει στο ελληνικό δημόσιο. Βρήκε το κοίτασμα των σκουριών, που είναι μια νέα τοποθεσία, ήταν παλιά ανακάλυψη του Ιρμή, απλώς φρόντισε η TVX και την δεκαπλασίασε σε αποθέματα χαλκού. Και τώρα τι θα κάνει στην Καλλιτική. Αυτό ήταν και δωράκι το χαλκός στην Ελντοράντο. Είναι το βασικό. Αυτό κυνηγάει. Ο κόσμος ακούει χρυσό, στην ουσία κυνηγάει χαλκό. Αυτό ενδεχομένως το παίρνουν χαμπάρι, διότι ο κόσμος εντυπωσιάζεται με ό,τι λάμπει. Τι θα κάνει τώρα στις σκουριές πάνω. Θα κάνει εξόρυξη και θα πουλάμε πέτρες. Διότι εμείς, παρά τις επιφυλάξεις που να έχουμε στους περιβαλλοντικούς όρους, λέμε ότι όταν θα γίνει μια αξιοποίηση πρέπει να καθετοποιηθεί. Πρέπει να βγάλει τελικό προϊόν. Αυτό κάνουν όλες τις προηγμένες χώρες και πήραν την προστιθέμενη αξία του πλούτου που έκρυβε του φυσικού η χώρα τους. Αυτό δεν είναι ποτέ στη χώρα. Επόμενα, εμείς, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις μιας εκμετάλλευσης ορθολογικής και υποπεριβαλλοντικούς όρους, θα ήμασταν θετικοί. Σε συνδικάτο πήραμε αρνητική θέση για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό του χρυσού με τη μέθοδο που φέρουν από μια φιλανδική εταιρεία, Autotech, έχει εφαρμοστεί για περιεκτικότητες αρσενικού 10 φορές μικρότερες, άρα αποτελεί μια φούσκα αυτό το περίφημο flash melting, που είναι μια νέα μέθοδος να ανακτήσει το χρυσό με λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το ξέρει η εταιρεία, η μαμά εταιρεία, η Eurogoldfield, που είναι η μαμά της Ελντοράντο, το έχει ομολογήσει στα έγγραφά της. Και τι θα κάνει, έχει 8 χρόνια δικαίωμα την περιβαλλοντική να πειραματιστεί. Στα 8 χρόνια θα αυξήσει την παραγωγή, θα πουλάει χαλκό, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εξάρτηση στον κόσμο, την πληγή στο δάσος. Οπότε μετά ο εκβιασμός είναι σαφής. Ή τα παρατάω και χάνονται τα μεροκάματα και πληγή. Ήδη το ανακοινώσανε έτσι για πρώτη φορά. Κάνουν κάποια τεστ νεύρων. Ναι, παιδιά, πέσει η τιμή, για χαρά. Ναι. Αυτά έχουν παιχτεί επανειλημμένα και δεν είναι καινούργιο το πείραμα. Οπότε θα φάμε πάλι μία τις ίδιες εκμεταλλεύσεις, θα πουλάμε πέτρες στο εξωτερικό χωρίς την καθεντοποίηση και ο χρυσός θα παίξει ακριβώς αυτό που παίξει η TVX. Θα είναι η πρίκα της μετοχής της Ελντοράντο για να ανεβοκατεβαίνει χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακές φούσκες. Αυτή λοιπόν είναι κατά βάση επένδυση των σκουριών. Με αυτή την έννοια του Ιρμέ, αν και έκανε μία υδρογεωλογική μελέτη που αφορά τα υπόγεια νερά, για τα οποία υπάρχει μια υπερβολή στους κατοίκους για τις επιπτώσεις που έχουν, γιατί επιπτώσεις θα έχεις. Να κάνεις εκμετάλλευση, κατεβάζεις τον υδροφόρο ρίζοντα και να μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν μηχανήματα και άνθρωποι μέσα στο μεταλλείο. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για από νερό σε αυτές τις εταιρείες. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Εκεί ενδεχόμενα υπάρχει κάτι τη γνώμη μας. Εγώ, επειδή πήγα και στην Ερυσσό, μίλησα και με τους ανθρώπους που αντιδρούν. Ίσως είναι το πιο εύκολο να καταλάβει ο άλλος το θέμα της μόλυνσης και διωγγώνεται. Και κατά τη γνώμη μου, και όσοι πολιτικά επενδύουν σε αυτή τη διώγγωση, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στο κίνημα, γιατί είναι ότι χάνουν την ουσία. Τα νερά που θα αντιληφθούν από το ρηχείο, ένα 5% θα αξιοποιηθεί από την εταιρεία. Το 95%, επειδή είναι μια περιοχή άνυδρη, γενικώς Χαλκιδική, θα μπορούσε να είναι και χρήσιμα. Δηλαδή, αντλούνται που αντλούνται, σήμερα πηγαίνουν υπόγεια στη θάλασσα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με βάση μια συμφωνία των κατοίκων με την εταιρεία. Και κατά τη γνώμη μου, θα ήταν και το εύκολο που θα δίνει η εταιρεία σε αντάλλαγμα για να απαλλαγεί από τις υπόλοιπες κόντρες. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τόσο τα νερά. Το πρόβλημα είναι αυτό καθ' αυτό το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο είναι από συναδέλφους μεταλλιολόγους και μεταλλουργούς στον αέρα. Και όταν κάναμε συνέντευξη τύπου, σκυλιάσαν οι πάντες και η διοίκηση του ΕΜΕ, η οποία μας έχει στην μπούκα, γιατί είπαμε την αλήθεια. Αλήθεια που είπε συνταξιούχος συνάδελφος του ΕΜΕ, 5 χρόνια που φύγε, με 80 σελίδες μελέτη που κοινοποίησε στην εταιρεία, στο ελληνικό δημόσιο, στο ΕΜΕ και την οποία φροντίσαν όλοι να τη θάψουν. Λοιπόν, το ΕΜΕ έχει αυτό το πλούτο, τους ανθρώπους του. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτή η μελέτη υπάρχει. Βεβαίως και εμείς την διακινήσαμε και την έχουμε. Πού μπορεί να τη βρει ο κόσμος. Κοιτάξτε τώρα, συνδικά το παπάκι igme.gr, εμείς την έχουμε αρχιοθετημένη. Τώρα, αυτό επειδή πρέπει να σκαναριστεί όλο το υλικό. Βεβαίως τώρα και ο ίδιος ο συνάδελφος, ο οποίος είναι μέλος τεχνικού επιμελητηρίου, νομίζω ότι την έχει κάνει ηλεκτρονική έκδοση και την έχει στείλει και σε εμάς στη βιβλιοθήκη του ΤΕ.
Και έχει μια σημασία γιατί εκείνη είναι που η εταιρεία πλέον παραδόθηκε. Δηλαδή τέλειωσαν όλες εκείνες τα success story της Eldorado. Ωραία. Να πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά με τα καυτά θέματα του ΙΓΜΕ. Που έστελε.
Όπως λέγαμε λοιπόν τώρα στο διάλειμμα, θα ξεκινήσουμε με την ημερίδα που κάνατε σε 9 Ιουλίου και ήταν μια απάντηση στη λάσπη που δεχτήκατε. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Αφού πέρασε το πρώτο σοκ και δεν πέρασαν οι απολύσεις με τις κινητοποίησεις των εργαζόμενων, το δεύτερο σοκ που ετοίμασε η κυβέρνηση είναι η επέλαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον κύριο Κωστόπουλο, εκλεκτό της ΔΙΜΑΡ και συνεργάτη Τζοχατζόπουλου και Γιαννάκο. Το λέω αυτό γιατί είναι υπερκομματικό συστήμα. Αυτό λοιπόν φρόντισε μια συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε της ημερίδας να στολίσει εργαζόμενους των φορέων, ακόμη και το Υπουργείο, με τέτοια κοσμητικά επίθετα που είναι συνηθισμένα και από την ΕΡΤ όταν θέλουν να απαξιώσουν έναν οργανισμό. Γιατί πρώτα χτυπάνε τους εργαζόμενους γενικά ως λαμόγια και μετά βγάζουν ότι λίγο πολύ ο οργανισμός όλα αυτά τα χρόνια παράγει φούσκες. Λοιπόν, σε αυτό το story εμείς απαντήσαμε την ημερίδα. Στην ημερίδα αυτή καλέσαμε εκπροσώπους των γεωλόγων και των μεταλλιολόγων καθηγητές από τα ΕΗ. Καλέσαμε τα επιμελητήρια τα αντίστοιχα, δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο και το γεωτεχνικό. Και επίσης καλέσαμε και συναδέλφους είτε από τα σωματεία είτε και από τις διοικήσεις αντίστοιχων ερευνητικών Ινστιτούτων, όπως ήταν το ΚΑΠΕ, ο Δημόκρητος, το ΕΛΚΕΘΕ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο ΑΣΠ της Αντισεισμικής Προστασίας. Το συμπέρασμα της ημερίδας, γιατί επικεντρώθηκε αν θέλετε στο θέμα του ΙΓΜΕ και της επίθεσης που δέχεται, είναι ότι λίγο πολύ όλοι μας είναι ο Καζάνη. Τα γεωλογικά πανεπιστήμια συρρυκνώνονται. Είναι η δεύτερη φάση του σχεδίου Αθηνά. Ενδεχόμενα από τα τρία που είναι στη χώρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, θα μείνει ένα. Οι μεταλλιολόγοι του Πολυτεχνείου, που είναι και η μοναδική σχολή που έχουμε σε όλη τη χώρα, μάλλον θα συνοηθούν με κάποιες άλλες ειδικότητες μηχανικών, υποβαθμίζοντας, αν θέλετε, το ρόλο των ανθρώπων που είναι αυτοί που θα βγάλουν τον ορυκτό πλούτο μέσα από την γη. Ο μηχανικός τελικά κάνει την παραγωγή. Έχουμε εδώ τον κύριο Μπάτη να μας τα λέει. Ο κύριος Μπάτη θα μας βοηθήσει στα μηχανήματα που το βγάζουν. Και στο τέλος απεδείχθη ότι και όλα τα ερευνητικά Ινστιτούτα πρώτον έχουν μια βιολογική ηλικία παρόμοια με το ΙΓΜΕ, δηλαδή περίπου 58 με 60 χρονών είναι ο μέσος όρος ηλικίας των ερευνητών, άρα βιολογικά πεθαίνουν, δεν χρειάζεται να τα κλείσει κανένας Πάγκαλος και ο Παπακοσταντίνου, θα κάνει βιολογία τη δουλειά. Και έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα σε σχέση με τους προϋπολογισμούς της έρευνας. Όταν το 8, σε εφαρμογή της Λισαβόνας έπρεπε από 0,57 του ΑΕΠ στην έρευνα μέσα σε 3 χρόνια να πιάσουμε το μέσο κοινοτικό όρο που ήταν περίπου 1,9. Όταν η Γαλλία τρέχει με 4,5 και είπαμε 5. Και όταν έχουμε και τέτοιο επιστημονικό προσωπικό στην Ελλάδα, δηλαδή δυνατότητες. Μεγάλες δυνατότητες. Δυνατότητες όλες, διότι τα μυαλά τα ελληνικά τελικά αναγνωρίζονται έξω. Όχι μόνο δεν το πιάσαμε, υποδιπλασιάσαμε το όριο. Το 0,57 έχουμε πέσει στο 0,26 το ΑΕΠ. Σχεδόν μηδενισμός. Είμαστε η τελευταία χώρα με απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πολλές τριτοκοσμικές χώρες, ας το πούμε έτσι, υπό την ευρύνια. Αναπτυσσόμενες. Και ας πούμε η Ναμίμπια ή ξέρω εγώ, η Μποτσουάνα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Για την έρευνα. Έχουν και τις δυνατότητες βέβαια και εκεί λόγω πλούτου να επενδύουν σε αυτό το τομέα. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν δεν βρεθεί μια αλληλεγγύη των φορέων που ασχολούνται είτε με την παραγωγή είτε με την έρευνα σε αυτό το έγκλημα που συντελείται σήμερα στο ΙΓΜΕ, αύριο στους υπόλοιπους, θα μας φάξει το γόνατο έναν-έναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί κανείς. Αυτή είναι η πρώτη μορφή αλληλεγγύης με οργανισμούς, ιδρύματα, συγκοινωνούν τα δοχεία, αλλά ο δεύτερος δεν είναι όλης της κοινωνίας. Εννοείται. Αυτά που κάνουμε τώρα εμείς είναι απλώς μετερίζια. Είναι εστίες. Τα μπούρια. Όπως είναι η έρτη σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ανατρέπονται, έστω αν 5, 10, 50, 100 πρωτοβάθμια σωματεία μπορέσουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Κατά καιρούς γίνανε διάφορα συντονιστικά. Όταν ο θεσμικός ρόλος των συνδικάτων έχει υπονομευτεί από την κορυφή σε επίπεδο και σε αδεδή, όταν οι φορείς, οι δευτεροβάθμιοι κλαδικοί, οι πιο πολλοί έχουν ξεπουληθεί είτε στην ιδιώτη εργοδότη είτε στις πρώην δέκο στις κυβερνήσεις. Αν από κάτω δεν υπάρξει αυτό το κίνημα και αν δεν μπορέσουν αυτοί που τρώνε καθημερινά την πίεση να βρουν τρόπο συντονισμού, δεν υπάρχει περίπτωση με αυτές τις, ας πούμε, πηγολαμπίδες της ευστίας που σκάνε και σβήνουν να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Είναι θέμα πλέον του λαού. Είναι έτσι. Θέμα που πρέπει να βγει από τα κάτω και από το πεζοδρόμιο.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Μπάτ, εργοδικός μηχανικός. Να πούμε ότι στο ΙΓΜΕ πήγανε να εφαρμόσουν, ήταν από τα πρώτα ιδρύματα, πήγανε να εφαρμόσουν το καθεστώς εφεδρείας. Εσείς είσαστε σε εφεδρεία, αν και αυτό δεν έχει τελεσυνδικήσει, γιατί προχωρήσατε σε διάφορες μορφές αγώνα και πάλι. Να πούμε λοιπόν ότι εσείς αυτή τη στιγμή, με βάση το νόμο περί εφεδρείας, είσαστε στην εφεδρεία. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, για πείτε μας. Όταν βγήκε όταν είπε ο Πάγκαλος το καλοκαίρι το 11, το 15 Αυγούστου το ΙΓΜΕ θα κλείσει, εμείς αντιδράσαμε αστραπιαίο συνδικάτο. Αμέσως δυνηστήκαμε τους άλλους 10 φορείς, κάναμε το δυνηστικό και κάναμε καταρχήν μια παγκόσμια, ας πούμε, κίνηση να μάθει όλος ο κόσμος την κίνηση στην Ελλάδα. Ήρθε η παγκόσμια καταγραφή και από τις 27 χώρες της Ευρώπης και από την Αμερική και από την Αυστραλία και λένε τι κάνετε εκεί πέρα, πάει να κλείσω το ΙΓΜΕ. Έτσι αυτό αποτράβει προς το παρόν. Αλλά τι θα έπρεπε να κάνουν, να συνεχίσουν την απαξίωση? Έπρεπε να το απαξιώσουν διώχνοντας κόσμο. Και ιδιαίτερα τον κόσμο που εργάζει και προσφέρει υποστηρικτικά, που είναι διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν έγινε μια κίεση 8-11 του 11 που έλεγε ότι εμείς απορροφούμαστε από έναν οργανισμό, το ΕΚΠΑ συγκεκριμένα, που είχε 2 υπαλλήλους μόνιμους, 8 υπαλλήλους αποσπασμένους από άλλα υπουργεία και 13 άτομα διοικητικό συμβούλιο. Αυτοί ήταν όλοι επιστήμονες. Βάσει λοιπόν τη σκία και του νόμου του 4024, αν θυμάμαι καλά, θα έπρεπε να πάμε τόσο διοικητική δευτεροβάθμιση υποχρεωτική εκπαίδευση, όσο είχε άλλη υπηρεσία. Η άλλη υπηρεσία δεν είχε κανέναν. Άρα έπρεπε να φύγουμε όλοι. Στην αρχή ήμασταν 176. Μετά με κάποια συντοξιδικιστή, κάποιοι που εξαιρώντουσαν από τον νόμο, μείναμε 130. Εμείς ούτε μια στιγμή δεν δεχτήκαμε και μπήκαμε στον αγώνα αμέσως, καταγγέλλοντας αυτή την πολιτική, αυτή την απαράδεκτη οικία, και ήμασταν κάθε μέρα στους δρόμους βασικά. Καταλάβατε δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι η κίνηση αυτή ήταν κίνηση για να κλείσει το ΙΓΜΕ? Ήταν κίνηση κλεισίμα στο ΙΓΜΕ. Να πούμε εδώ, υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το επιστημονικό προσωπικό του ΙΓΜΕ χωρίς την υποστήριξη των τεχνών? Ήταν ως dealer. Ήταν να ξεπουλήσουμε το τι υπάρχει. Αυτό το γραφείο consulting που λένε κάποιοι επιστήμονες εντός εισαγωγικών, μέσα στις επιθέσεις που δεχτήκαμε, μαζέψαν καμιά 30 επιστήμονες στους 150 και κάναν και έναν παρασύλλογο. Αυτό βγάζει συνέχεια ανακοινώσει αυτού του στυλ. Του ότι είμαστε πολλοί, ότι δεν χρειάζεται όλη αυτή ας πούμε, η έρευνα παραπέρα και ότι μπορούμε να πορευτούμε με αυτούς που έχουμε και να ξεπουλήσουμε ότι υπάρχει. Αυτή λοιπόν είναι η δοσύλλογη του ΙΓΜΕ. Αν μας κάνουν ένα γραφείο consulting, προφανώς χρειάζονται ενδεχόμενα ούτε 50 επιστήμονες και 5-6 άτομα διοικητικό προσωπικό. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό που είναι σαν πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι μια εταιρεία στα χαρτιά 7 ατόμων διοικητικού συμβουλίου και 10 υπαλλήλων που είναι υποπρόσληψη. Λοιπόν, εδώ ξεπουλάμε ολόκληρα πετρέλαια με 10 υποπρόσληψη υπαλλήλους. Με 50 ήδη πεπειραμένους στιγμή μπορούμε να ξεπουλήσουμε το σύμπαν όλο. Αυτό είναι το σχέδιο. Λοιπόν, για πείτε μας, σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή ο αγώνας σας? Πριν πω αυτό, θέλω να πω ότι το ΙΓΜΕ πήρε ένα ΕΣΠΑ 25 εκατομμυρίων, μεγάλο φιλέτο. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε κάνει μια μελέτη και έλεγε ότι το ΙΓΜΕ για να βγάλει αυτό το ΕΣΠΑ, ήμασταν τότε 520 το 2008, πρέπει να κάθε χρόνο να προσλαμβάνει τουλάχιστον 70 υπαλλήλους, επειδή υπήρχαν τις συνταξιοδοτήσεις, για να μπορεί να βγει μέχρι το τέλος του 2015. Η απορρόφηση των χρημάτων, δηλαδή. Η απορρόφηση των χρημάτων. Αυτή τη στιγμή, όταν έγινε εφεδρή, ήμασταν 393. Τώρα είμαστε 272. Ήδη φύγαν πάνω από 120 άτομα που κανονικά θα έπρεπε να πει κανείς ότι πάτησε, παιδιά, τι θα κάνουμε. Εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε ως συνδικάτο προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων για να μπορέσει να βγει το ΕΣΠΑ και να το πάρει το ΙΓΜΕ να το αξιοποιήσει το ελληνικό κράτος όπως πρέπει, για να μην ξυπολυθεί ο ρηκτός πλούτος. Και επειδή έχουμε αυτή τη μορφή του αγώνα, είναι αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο. Αλλά είναι και αυτό που το σκάνει και κάνουν πίσω οι πολιτικοί όλων των κομμάτων που έχουμε έρθει σε επαφή, ακόμα και με τα κυβερνητικά κόμματα, εκτός Χρυσής Αυγής που το κάνουμε συνειδητά, μας λένε κατηδίαν ότι μας αγαπάνε, ότι θέλουν το ΙΓΜΕ, ότι πρέπει να υπάρξει το ΙΓΜΕ και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Αν δείτε το βίντεο που είμαι στις 9 Ιουλίου, ήρθαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων βουλευτές, εκτός του ΠΑΣΟΚ που έστειλε ένα εκπρόσωπο πολιτικό από την Κεντρική Επιτροπή,
Αν τα ακούσετε και τα βάλετε, θα δείτε ότι λένε τα καλύτερα. Ότι πρέπει να υπάρξει, να αναπτυχθεί, να κάνει, αλλά στην πράξη όμως. Τα καλύτερα ψέματα. Στέλνοντας διοικήσεις σαν τον κύριο Κωστόπουλο και την παρέα του που ήρθε εκεί τώρα. Να πούμε ότι είναι νέα διοίκηση αυτή. Είναι νέα διοίκηση, έχει περίπου 3 μήνες. Κάνει ακριβώς οτιδήποτε δυνατόν να απαξιώσει, να πούνε ότι οι εργαζόμενοι είμαστε όλοι λαμόγια, όλοι μαζί τα φάγαμε. Και άρα πρέπει να κλείσουμε, να φύγουν αυτά τα λαμόγια. Πρέπει να μην το κράτος έχει, ας πούμε. Βαρύδια, ας πούμε. Λες και έρευνα, ας πούμε, είναι παραγωγική και πρέπει να. Αλλά αυτό το φιλέτο μας των 25 εκατομμυρίων θέλουν να το ξεπολύσουν σε μεγάλες άλλες εταιρείες που άγνωστο υποψιαζόμαστε ποιος μπορεί να είναι, αλλά είναι. Ήδη οι Γερμανοί κάνουν πολλές προσεγγίσεις και άλλα από άλλα κράτη. Σου λέει γιατί να υπάρχει αυτό το ΕΣΠΑ εκεί πέρα, όπως γίνεται, ας πούμε, και στον ΟΣΚ και σε πολλές άλλες που έχουν το ΕΣΠΑ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι 20 μέρες μετά τις εκλογές που έγιναν πέρσι, το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο πήρε 11 εκατομμύρια ευρώ ΕΣΠΑ. Ένα Ινστιτούτο και τα πήρε αμέσως. Ένα Ινστιτούτο φυσικά που προεδρεύει ο αδελφός του Πρωθυπουργού μας, γι' αυτό και έτσι ήταν ταχείες οι διαδικασίες εκεί πέρα, και όχι μόνο δεν έκλεισε το συγκεκριμένο, αλλά θα μείνει ανοιχτό ο ΕΣΑΗ, αν και οι υπηρεσίες που προσφέρει φυσικά και είναι σημαντικές, αλλά πολύ υποδεέστερες ενός Ινστιτούτου όπως είναι το ΙΓΜΕ. Δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί ο καθένας βλογάει τα γένια του. Επειδή παλιά είχαμε κάνει ένα συντονιστικό συνέρευνα με αφορμή τον νόμο Χατζηδάκη στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Υπάρχουν μικρά Ινστιτούτα ή ενδεχόμενα όχι τόσο γνωστά, τα οποία το ευρύ κοινό δεν τα ξέρει, που όμως είναι σημαντική παρέμβασή του στο φυτοπαθολογικό, το λεγόμενο Μπερνάκιο. Είναι ένα παμπάλαιο Ινστιτούτο και μεγάλη προσφορά. Τι έχει γίνει? Το ΕΘΙΑΓΕ, που επίσης ήταν η μεγάλη ομπρέλα των Ινστιτούτων των Γεωπονικών Επιστημών, λόγω της πτώσης αγροτικής παραγωγής, έχει πάθει αυτά που έχει πάθει το ΙΓΜΕ πολύ πιο γρήγορα. Διότι η αγροτική παραγωγή έχει πέσει ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι ο ρηκτός πλούτος. Με αυτή την έννοια, ακολουθεί την πεπατημένη. Δηλαδή, τώρα δώσαμε ένα δωράκι για να υπάρχει εκεί ο αδερφός του Πρωθυπουργού και να κάνει το μάνατζερ. Αλλά την άλλη μεριά, χρήσιμος φορέας, όπως είναι το φυτοπαθολογικό, όπως είναι το ΕΘΙΑΓΕ. Με ποια λειτουργία όμως? Αυτή τη στιγμή είναι υποτυπώδη. Δηλαδή, είναι η γέροι των 55, 58, 60 χρονών, είναι σε όλα τα ερευνητικά Ινστιτούτα, που κρατάνε με νύχια και με δόντια το αντικείμενο της έρευνας για μια παραγωγή που θα γίνει και με όρους στους οποίους κανείς δεν ξέρει από τους ερευνητές τι τελικά θα είναι, διότι δεν καθορίζουν αυτή την πολιτική. Δεν έχουμε δηλαδή παραγόμενο έργο ουσιαστικά, ούτε έρευνα ουσιαστική. Γίνεται ένα έργο το οποίο δεν έχει, αν θέλετε, το αντίκρισμα στην παραγωγή. Γιατί και σε εμάς κατά καιρούς αντικείμενα από τα οποία διαλέγαμε μόνοι μας και προσπαθούσαμε με νύχια και δόντια να τα στήσουμε την εποχή που δεν παίζανε τα μεταλλευτικά, βγήκαν πορίσματα. Το ζήτημα είναι ποιος τα αξιοποίησε. Δηλαδή, ενδεχόμενα, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι αφοριστικό λόγω του αδερφού του Πρωθυπουργού, στο φυτοπαθολογικό να γίνεται τώρα χρήσιμη έρευνα σε κλάδους που να είναι και ίσως μελλοντικές, ας πούμε, δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Αυτό που τους νοιάζει είναι σήμερα να φαίνεται ότι κάτι κινείται και αν θα μπει ποτέ στην παραγωγή θα το αποφασίσει ένα γενικό η Τρόικα και αυτοί που έχουν βάλει τη χώρα στην κυδαιμονία. Για μιλήστε μας, κύριε Σμπρινιώτη, λίγο για την καινούρια διοίκηση του ΙΓΜΕ. Η καινούρια διοίκηση είναι αυτό που περιέγραψε ο Δημήτρης πριν. Έχει αναλάβει είναι ο πολιτικός λαός, έχει αναλάβει την τελική επίθεση. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση μαζί τους. Αύριο έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο και επειδή το ΕΚΠΑ που ενωθήκαμε είναι στη Βίλα Καζούλη, θα γίνεται πάντα στη Βίλα το διοικητικό συμβούλιο για να είναι μακριά εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ. Εμείς θα κάνουμε μια στάση εργασίας που θα πάμε με πούλμαν Αυστράκο-Μακεδόνες στη Βίλα Καζούλη. Για να είσαστε παρόν εκεί αύριο. Τους ενοχλεί αφάνταστα το γεγονός και σήμερα ήρθαν με μια επίθεση φιλίας να μας πούν αυτά που επί 3 μήνες βρίζανε, ότι θα τα αρχίσουν να τα αντιμετωπίζουν. Όπως επίσης ότι και για τη συνέντευξη του Προέδρου την επέσχεντη, τέλος πάντων θα γίνει μια συζήτηση την οποία θέλω να την αποφύγει ο Πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων τα άλλα μέλη του ΔΟΣΟΥ ίσως έχουν πάρει γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, προσπαθούν να την, ας πούμε, αμορτισάρουν, να την εκτονώσουν. Παρ' όλα αυτά οι εργαζόμενοι στο Ινστιτούτο θα προχωρήσει στην κινητοποίηση. Καταλαβαίνουν ότι αυτούς τους ελιγμούς δεν μπορούν να τους βγάλουν σε άκρη. Και βεβαίως ό,τι δένουμε και ό,τι κερδίζουμε εμείς δεν το υποτιμούμε, ακόμη και το μικρότερο, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί
γιατί ο κόσμος μετά τις αλλεπάλληλες φαλιάρες πρέπει να βλέπει κάποιες μικρές νίκες. Στα πλαίσια αυτά, εμείς σήμερα είπαμε ότι έγινε ένα ελάχιστο βήμα, δηλαδή το ότι η φορά που πήρανε για την επίθεση έβαλε ένα φρένο απανάγκη, βλέποντας ότι η αποφασιστικότητα δική μας δεν θα τους επιτρέψει περαιτέρω κινήσεις. Και με αυτή την έννοια, αν και το Διοικητικό Συμβούλιο ως περιεχόμενο έχει μια σειρά ξεπουλήματα, στα οποία θα βάλουμε στην άποψή μας και τα βέτο, θα κοιτάξουν μάλλον το εσωτερικό μέτωπο κάπου αυτή την περίοδο να πάρουν έτσι μια ανάσα, αν θέλετε, περιμένοντας και την πολιτική γραμμή την καινούρια. Διότι σήμερα με την λειτουργία του μεταρρύθμισης του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, μπαινοβγαίνουν οι φορείς ανά 24ωρο. Επόμενα πρέπει να δούνε ποια είναι η νέα γραμμή. Αν πάμε ξαφνικό θάνατο ή θα πάμε θάνατο με δόσεις όπως είναι οι εφεδρίες, για να αναπροσαρμόσουν τα σχεδιά τους. Έχουν γνώση φύλακες. Και τους το είπαμε σήμερα καθαρά ότι εμείς μπορεί να δεχόμαστε κάποιες δεσμεύσεις που δεχτήκανε και τις οποίες θα τις γράψουν κιόλας σαν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά τα λόγια στα έργα που έχουν έτσι φωτός και έχει αποδείξει η πείρα, ότι στην παραμικρή χαλάρωση του συνδικάτου ή του οργανωμένου κινήματος ο αντίπαλος αντεπιτίθεται χειρότερα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψουμε όλα αυτά που λέγονται. Η νέα διοίκηση βρίσκεται σε ένα διέξοδο προσωπικών συμφερόντων των παραγόντων που την συγκροτούν, γιατί είναι τρικομματική, προσωπικών ιδιωτελών συμφερόντων, ανθρώπων που ήρθαν να κάνουν διοίκηση και στην ουσία λανσάρουν προγράμματα. Και εκεί τρικομματική, έτσι. Ναι. Εμείς την έχουμε κρατήσει, την κυβέρνηση, η τρικομματική σφαίρα. Και άλλων ιδιαίτερων συμφερόντων, δηλαδή παίζονται εκτός από το πρώτο επίπεδο που είναι η τύχη του Ινστιτούτου, σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο πάντα, και είναι και ανθρώπινο σε έναν βαθμό, παίζονται τα συμφέροντα είτε ομάδων, είτε τελείως προσωπικών ιδιωτελών συμφερόντων. Ατομικών. Δηλαδή, ο πρόεδρος παράλληλα θέλει να κάνει το manager σε προγράμματα που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν τα προγράμματα που έχει το Ινστιτούτο. Λέμε να φέρουν προγράμματα από το διάστημα μέχρι, δεν ξέρω, το παγκόσμιο κλιματικό μοντέλο. Και εμείς έχουμε προγράμματα χειροπιαστά που αφορούν, ας πούμε, τη μόλυνση των νερών και του περιβάλλοντος και δεν μπορούμε να τα περπατήσουμε, είτε γιατί δεν εκταμείευε το ελληνικό δημόσιο τις δόσεις του ΕΣΠΑ, είτε γιατί έχει πετσοκόψει το προσωπικό. Από τη μια λοιπόν μεριά κρατάμε λεφτά σε αναμονή, από την άλλη φορτώνουμε νέα προγράμματα, γιατί κάποιοι θα πάρουν επιμίσια, κάποιοι θα πάρουν κάποια δωράκια, μπόνους, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται. Μίζες. Ναι, όχι, με την έννοια της μίζας δεν είναι, γιατί δεν πουλάμε εμείς και να αγοράσουμε για να πάρει το λαδοτικό. Είναι έμεση αμοιβή. Υποτίθεται ότι δουλεύεις κάποιες ώρες. Και ανταμείβεσαι για αυτό. Αυτό παίζεται τώρα στο δεύτερο επίπεδο. Τους έχουμε αποκαλύψει. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια μεγάλη πείρα στα λεγόμενα ερευνητικά προγράμματα, φανταζόμαστε πάντα και δεν ξέρουμε ακριβώς το αντικείμενο τι κρύβεται. Μόλις το σκαλίζουμε, βγαίνει στην επιφάνεια πραγματικότητα. Και επειδή ξέρουν ότι ξέρουμε, προσπαθούν τώρα να δώσουν νέα μορφή στο χτύπημα. Δηλαδή, στο χτύπημα των ένδο, να διασπάσουν τους απολυμμένους. Να πιάσουν κάποιους επιστήμονες. Κλασική περίπτωση του Διέρη και Βασίλευε, δηλαδή. Να τους τάξουν, ας πούμε, και εσύ θα μπεις σε νέα προγράμματα, θα πάρεις επιμίσια. Αυτά εμείς σαν συνδικάτο τα είχαμε απορρίψει. Εμείς λέγαμε υποχρέωση μας είναι να κάνουμε τη δουλειά και δεν χρειαζόμαστε έξτρα αμοιβή για να κάνουμε τη δουλειά, πληρωνόμαστε. Είχαμε μια καλή συλλογική σύμβαση, αμοιβόταν καλά η εργασία μας, είχαμε κερδίσει με αγώνες και θέλαμε να διαφυλάξουμε αυτό το στάτος. Τώρα με την κρίση που έχει πιάσει σε όλο το μισολόγιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εμείς έχουμε χάσει 48% σε επίπεδο αμοιβών συν μια σειρά παροχές που επίκειται το χάσιμό τους, που πραγματικά σημαίνει ότι έχουμε πάει στο επίπεδο του 1982. Μιλάτε 48% επί της ονομαστικής αξίας του μισθού που είχατε, έτσι. Σε αυτό δεν συνυπολογίζουμε όλα τις φορολογίες, τα χαράτσια, τα αμοιπρόσθετα και όλα αυτά τα οποία... Από τη μια μεριά χάνεις έσοδα, από την άλλη μεριά πληρώνεις... Εκεί έχουμε γονατίσει όλοι, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι συνδρομές του ΙΚΑ, των μηχανικών, έχει αυξηθεί ο φόρος, έχουν φύγει φοροαπαλλαγές. Άρα η μείωση πραγματικού εισοδήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την ονομαστική μείωση. Βέβαια, γιατί η ονομαστική μείωση έχει μέσα και τις κρατήσεις. Εμείς λέμε το τι μπαίνει στην τσέπη. Το τι μπαίνει στην τσέπη έχει εξαφανιστεί τελείως. Να πούμε εδώ πώς σε πρώτη φάση ακυρώσατε προσωρινά έστω τις εφεδρίες και δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Και σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο αγώνας που κάνετε όσον αφορά αυτό. Επειδή με το που αναγγέλθηκε
Ένα τρυπάνι 25 τόνων έκλεισε την πόρτα και έκλεισε και το ΕΓΜΕ. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε βαρύ εξοπλισμό και κατελήφθη το κτίριο, όπως είναι σήμερα στην ΕΣΠΕ. Βέβαια, εκεί έχουμε εμείς σαρκούδες τραχομακεδόνες, μας φέρνουν χαμπάρι κάτι επιτροπές αγώνα των κατοίκων μόνο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε, ας πούμε, το επίκεντρο συναντήσεων συνδικάτων. Είμαστε τελείως στο περιθώριο της πόλης. Αυτό του θορύβησε, έκαναν συνεδριάσεις πλέον μέσα γραφεία του Υπουργείου. Στην ημέρα που ψηφιζόταν, που ήταν κανένα δύο δημιουργίες, μα παίξαμε ξυλό και καταφέραμε και μέλη του Δικαιωτικού Συμβουλίου της Διοίκησης με το ΕΜΠΑ-ΕΒΓΑ να μην συγκροτούν απαρτία. Οπότε υπάρχει και μια απόφαση που έχει προσβληθεί και έχει γίνει δεκτή καταρχήν στα δικαστήρια, δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση τελεσίδικα, ότι ήταν παράνομη. Δηλαδή, εμείς είμαστε ούτε καν στο καθεστώς εφεδρείας. Υπάρχει μια απόφαση η οποία θεωρούμε ότι έχει γίνει με παράνομη σύνθεση, δηλαδή με μη απαρτία. Αν το κερδίσουμε, που είναι πάρα πολύ πιθανό γιατί εκδικάστηκε πλέον με την παρέμβαση Μανιτάκη, επισπεύστηκαν όλες οι... Είναι μια πολύ σημαντική νίκη αυτή, αν κερδίσουμε. Ήταν μια νίκη η οποία προήλθε από τον αγώνα, αλλά βρέθηκε και ένας δικαστής που να έχει την εντυμότητα να την κρατήσει. Αλλά εάν τώρα την κερδίσουμε, δεν τέλειωσε. Τώρα μπορεί να κάνει ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο με όλους τους τύπους και να επανέλθει, διότι ο νόμος και η κοινή υπουργική απόφαση ισχύουν και ο στόχος είναι η ανατροπή. Και αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης, ότι τα 6 κόμματα της Βουλής έχουν κατεβάσει 5 φορές τροπολογία για να έρθει για το ΕΓΜΕ, που είναι αυτό που λέμε στα λόγια, γιατί όταν βγαίνει ο Κεγκέροβλου, τώρα υπουργός εργασίας, παίρνει πάνω το θέμα σαν ΠΑΣΟΚ και μετά βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και θάβει το ΕΓΜΕ. Βλέπουμε την υποκρισία και ο Νεοδημοκράτης αντίστοιχα και τη Δημάρ να βγαίνει ξηρωτήρι, να λέει τα καλύτερα, να βγαίνει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να αρχίζει να τα μασάει. Είναι το γνωστό κοινοβουλευτικό παιχνίδι όπου κάτω από την πίεση του κόσμου ή της περιφέρειας, γιατί στην περιφέρεια το έχουμε, είναι πασίγνωστο. Εμείς δεν ασχολούμαστε μόνο με τον Ερυθρό, το ασχολούμαστε με τους κατολιστείς, με τα υπόγεια νερά, ξεδιψάμε τον κόσμο. Ασχολούμαστε μια σειρά άμεσης, ας πούμε, εμβέλειας ερευνών για τον τοπικό πληθυσμό. Για τη σεισμολογία είναι το γεωδυναμικό. Αλλά είμαστε παρόντες στα καθημερινά προβλήματα της περιφέρειας και εκεί το ΕΓΜΕ είναι αξιαγάπητο, με την έννοια ότι πιο πολλές φορές μας φεσώνουν οι πάντες και εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε τη δουλειά τζάμπα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο γεγονός. Και το βλέπετε ως λειτουργήμα αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό δείχνει ακόμα και αυτό που είπατε φέσωμα, ότι εσείς βλέπετε τη δουλειά σας ως λειτουργήμα, ως προσφορά στην κοινωνία. Κάθε επιστήμονας που πάρει ένα χαρτί, αν θέλετε να σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να σέβεται την αλήθεια της επιστήμης του και την ανάγκη της προσφοράς στην κοινωνία. Είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχει ένα συνδικάτο. Όλα τα άλλα που λέμε ότι μπορεί να ασκήσει πίεση, αν λείπει αυτό το ηθικό στοιχείο που έχει να κάνει με την αλήθεια και την επιστήμη, όλα τα άλλα είναι καλά, αλλά λίγα. Ναι, αλλά πόση παιδεία πρέπει να έχει ένας επιστήμονας εκτός από εκπαίδευση για να πει ακριβώς αυτά τα λόγια που λέτε εσείς τώρα? Ναι. Νομίζω δεν είναι μονάχα θέμα παιδείας, είναι θέμα και πολιτικής συνείδησης και θέμα συγκυρίας. Το ΕΓΜΕ γεννήθηκε κάτω από αυτές τις ιστορικές συγκυρίες. Γεννήθηκε με ανθρώπους που τους βγάζανε χωρίς δήλωση από τα ξερονήσια, γιατί αυτοί λέγανε ότι υπάρχει ο εκτός πλούτος. Και αυτή την ιστορική κληρονομιά την έχουμε πάρει εμείς, που είμαι η επόμενη γενιά από αυτούς. Και κάποιοι νεότεροι ελάχιστοι. Και αν θέλετε, ανεξάρτητα πολιτικής επιλογής ή κομματικής προτίμησης, έχει υπάρξει μια διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή, όταν μπήκα εγώ σε ΕΓΜΕ, με προλάβανε άνθρωποι που ήταν στο Λόρδο Μπάιρον, ήταν στην Εθνική Αντίσταση, ήταν άνθρωποι που είχαν περάσει. Αυτά που πέρασαν, άσχετα τις πολιτικές επιλογές που μπορεί να κάνει στην πορεία. Αυτό ήταν ένα σχολείο για μας. Θέλετε να πείτε με λίγα λόγια ότι είχαν ηθικούς και αξιακούς κανόνες στη ζωή τους. Υπηρετούσαν δηλαδή αυτούς τους κανόνες. Κοιτάξτε, η γεωλογία και η βιολογία σαν επιστήμες είναι κατεξοχή επιστήμες αυτού που λέμε διαλεκτικού υλισμού. Εξηγούν την κίνηση της φύσης. Και τη διαλεκτική σχέση. Ακριβώς. Γιατί σε όλα υπάρχει κίνηση και εξέλιξη. Αν θέλετε, όποιος έχει κάνει καλές σπουδές έχει μάθει αυτό ως αλφα μικρό. Αυτό όταν συνδυάζεται και με μια πρακτική πολιτική, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την επιστήμη αυτή έχουν και μια αξιοπρέπεια στις απόψεις τις πολιτικές, δηλαδή για την προσφορά στον άνθρωπο και στην κοινωνία, έστω και αν η επιλογή τελικά του ατόμου μπορεί να είναι λανθασμένη, με την έννοια ότι ενώ κάνει αυτά
πάει και ψηφίζει άλλα. Βαραίνει η συνείδησή του, δεν είναι εύκολο. Βέβαια αυτός είναι ο κανόνας, γιατί εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν. Έχουμε και εμείς μια σειρά ανθρώπους δοσύλλογους μέσα στη δουλειά, οι οποίοι αν και μπήκαν σε αυτό το καθεστώς, αν και ευνοήθηκαν οι Πασόκ τα μέγιστα, σήμερα είναι το τομάρι τους, το τομάρι τους, το τομάρι τους. Ο κανόνας όμως είναι αυτός. Και αυτό είναι που κρατάει το Ινστιτούτο. Κυρίως η επαρχία και η περιφέρεια και οι βουλευτές που πολλές φορές μας στηρίζουν, το κάνουν από την πίεση της βάσης. Δηλαδή ότι πρέπει να πάνε στον νομό τους, πρέπει να πάνε πίσω και να πούνε ότι γιατί κλείσαμε ένα φορέα που τέλος πάντων είχε κάνει αυτή στην Κοζάνη αυτά, στην Κρήτη τ' άλλο, στην Πρέβεζα τ' άλλο. Δεν είναι θεωρία. Η πολιτική από τη μια μεριά γίνεται στο υψηλό κλιμάκιο της Τρόικα και των κεντρικών επιλογών, αλλά την άλλη μεριά γίνεται στο καφενείο. Και στο καφενείο πρέπει να πάνε πίσω στον άλλον γιατί. Όχι ότι έχουν ηθικούς συνδυασμούς, αλλά και μόνο με το στενό κομματικό συμφέρον. Σε λίγο μπορεί να έχουν και το φόβο. Αυτό προσπαθούμε να εμείς συνειδητά να τους το ανεμπνεύσουμε. Έτσι, μπράβο. Γιατί τόσο καιρό προσπαθούσαν αυτοί, όχι μόνο συνειδητά, αλλά και υποχθονίως και εντέχνως να μεταβάσουν στο λαό αυτό το συνέστημα του φόβου και κυρίως μέσα από τα ΜΜΕ, αλλά όχι μόνο, και μέσα από την καταστολή. Και αυτό το φόβο τελικά πρέπει εμείς πια ως κοινωνία, που ξέρουμε τι θέλουμε και τι ζητάμε, έχουμε ένα βαθμό συνειδητότητας ότι δεν μπορούμε παρά να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, να τους εμφυσίσουμε και εμείς ένα φόβο μέσα τους. Να ξέρουν ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι όταν εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Μετά από τόσους τόνους χημικών έχει ειδικά το έχουμε εκπαιδευτεί. Παράλληλα με την εξέλιξη του Ινστιτούτου υπήρχε και το συνδικάτο ΙΓΜΕ. Και το συνδικάτο ΙΓΜΕ ήταν πάλι από τους ίδιους ανθρώπους, τους επιστήμονες κυρίως και όλους τους άλλους, που αντιμετώπισε παρόμοιες κρίσεις με επιτυχία. Η μία ήταν το 1976, τότε η κυβέρνηση πήγε να το κλείσει και με την αντίσταση του εργαζομένου με 40 μέρες απεργία. Το 1976 πήγε να βάλει πάλι στον Περιζέν, στους Γάλλους. Μέχρι να μας κλείσει, να μας κάνει υποκατάστημα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Το ΙΓΜΕ δεν μπόρεσε να το κλείσουν. Η δεύτερη φορά ήταν το 1991 με Μητσοτάκης, όταν είπε ξαφνικά κλείνει, ξαφνικός θάνατος. Τότε ήμασταν 1.100 περίπου 84 υπάλληλοι. Αντιδράσαμε στεναρά και το ΙΓΜΕ δεν έκλεισε. Όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά τότε ξεδίψασε και όλη την Αθήνα γιατί κάναμε να λάβουμε και κάναμε έργα για τη λειψιδρία που κάναμε πάνω από 3.000 γεωτρήσεις. Την οποία αντιμετώπισε πολύ έντονα η πρωτεύουσα εκείνη την περίοδο. Εμείς έχουμε σώσει δύο φορές την πρωτεύουσα. Το 1997 και το 1991. Για να το πούμε αυτό, γιατί εγώ το θυμάμαι πολύ έντονα εκείνη την εποχή. Δηλαδή την εποχή της λειψιδρίας με το δελτίο που βγάζανε καθημερινά, το πόσο αποθέματα έχουμε κτλ. Η πρωτεύουσα εκείνη την περίοδο έχει φτάσει στο σημείο να έχει μεγάλο πρόβλημα να δείξει. Είχαμε τρία χρόνια συνεχούς λειψιδρίας και είχε πατώσει η Λύκη και ο Μόρνος. Τότε λοιπόν μπήκε το σχέδιο Μπόμπολα για τον Εύβοινο, όπου έγινε το φράγμα του Εύβοινου. Αλλά το φράγμα του Εύβοινου ήθελε τρία χρόνια για να δουλέψει. Σε αυτή τη μεσοπερίοδο γίνανε οι γεωτήρες στο Βιωτικό Κηφισό και στη Βόρεια Πάρνηθα, που ξεδιψάσαν την Αθήνα μαζί με την Λύκη και τα υπολείμματα. Αυτό έγινε σε χρόνο ντετέ. Πόσος κόσμος το ξέρει αυτό πράγμα? Εκείνη την περίοδο γραφόταν. Αυτό λέω. Τώρα δηλαδή ο κόσμος δυστυχώς έχει αυτό το ιδίωμα πολλές φορές δεν θυμάται. Δεν θυμάται. Και αυτό είναι η μνήμη πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό του πολίτη, του ενεργού πολίτη. Εγώ λέω ότι εγγράφεται έχουμε μία μνήμη σύντομη και μία, όπως λένε ψυχολόγοι, βαθιά. Έτσι. Στη βαθιά μνήμη εγγράφεται. Το ζήτημα είναι ότι από το να εγγραφεί μέχρι να γίνει συνείδηση θέλει πολύ σύνθετη διαδικασία. Δηλαδή ο κόσμος ξέρει κάτι. Εγώ δεν πιστεύω κάτι ο κόσμος δεν ξέρει. Και όταν λέω ξέρει, δεν είναι ανάγκη να ξέρει τι γεωτρήσει, ξέρει τι φταίει. Δεν πιστεύω πια ότι υπάρχει στην Ελλάδα, θα λέγα στον πλανήτη, άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει το σύστημα που οδηγεί και ποιες είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης. Από το να ξέρει και να έχει μαζί σκόρπιες, ας πούμε, πληροφορίες στη σωστή κατεύθυνση, μέχρι να τις κάνει συνείδηση, δηλαδή απόφαση να και πράξη. Να ενώσει αυτό το πάζλ των πληροφοριών και, μπράβο, να... και να πει ότι πλέον αυτή η κόκκινη γραμμή που βάζουμε κάθε τόσο ξεπεράστηκε και άρα ή εγώ. Ή αυτός, ή εμείς, ή αυτοί. Άρα να επιλέξει στρατόπεδο. Βεβαίως. Αυτό είναι κρίσιμο και αυτό γίνεται σε στιγμές επαναστατικής έξαρσης. Αυτό το έχει γράψει παγκόσμια ιστορία και μην περιμένουμε ότι θα γίνει γραμμικά κάποια στιγμή λίγο-λίγο και κάποια στιγμή όλα αυτά θα ρημάσουν και θα πέσουν. Θα γίνει όπως γίνεται σε ένα ποτήρι. Η τελευταία σταγόνα που θα το ξεχυλήσει δεν ξέρουμε πότε θα πέσει. Αλλά είναι νομοτελειακό ότι θα πέσει. Και βεβαίως εδώ έχουν ευθύνη και τα συνδικάτα, οι κοινωνικοί φορείς και πολύ περισσότερο τα κόμματα που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν τέτοιου τύπου αλλαγές να πάρουν χαμπάρι πότε πέφτει η σταγόνα. Και να το πούμε έτσι και λίγο επιστημονικά, στη χημική αντίδραση
η τελευταία σταγόνα που προκαλεί την αντίδραση είναι και πιο σημαντική. Βέβαια. Πάντα υπάρχει αυτό που λέμε το ποσοτικό που γίνεται ποιοτικό. Ακριβώς. Και είναι στη δικιά μας επιστήμη καθημερινότητα. Κάποιοι που θεωρούν ότι η εξέλιξη γίνεται μόνο με εκρήξεις και δεν βλέπουν τη μετάβαση, απλώς δεν έχουν διαβάσει την ιστορία της γης και την ιστορία της βιολογίας. Ή τη εξέλιξη στα είδη, που είναι το θέμα της βιολογίας. Ή τη εξέλιξη στα πετρώματα. Γίνεται με μια μεταβατικότητα που κάποια στιγμή όντως έρχεται εκείνο το σημαντικό γεγονός, εκείνη η σταγόνα που με ένα ρήγμα, με ένα σεισμό, με μια έκρηξη επιταχύνει τη διαδικασία και ο ωκεανός σηκώνεται και γίνεται το βουνό και αντίστοιχα το άλλο καταβυθίζεται. Όσοι αυτά τα έχουν μελετήσει μέσα στους γεωλογικούς χρόνους που είναι εκατομμύρια χρόνια μπορούν να κάνουν αναλογίες, αν θέλετε, και στα τελευταία 15.000 χρόνια που είναι, ας πούμε, ιστορική πραγματικότητα. Θα δει ότι η πορεία του ανθρώπου, θα έλεγα τα 3 εκατομμύρια χρόνια που ο πίθηκος έγινε άνθρωπος, αλλά πάμε τώρα στα ιστορικά χρόνια, τα 15.000, θα δει ότι όλες οι κοινωνικές μεταβολές σωρεύσαν και κάποια στιγμή γινόταν εκείνο το κρίσιμο όπου λειτουργούσε, αν θέλετε, και παγκόσμια, δηλαδή σαν να ήταν συνεννοημένοι, που είχε οριμάσει αυτό που λέμε ιστορική συνείδηση και έχει γίνει η εξέλιξη. Δικά μας επιστήμη είναι, αν δεν το ξέρει, δεν μπορεί να δουλέψει. Και είναι αυτή ακριβώς η επιστημονική γνώση που έχετε, η οποία, αφού την καταλαβαίνω, σας κάνει και αισιόδοξο. Εμείς είπαμε, είμαστε ιστορικά αισιόδοξοι, αλλά έχουμε φτάσει και πια στα όρια της βιολογικής αντοχής και με αυτή την έννοια πρέπει να έρθει η νέα γενιά. Δηλαδή, αν το ΙΓΜΕ πρέπει να έχει ένα μέλλον και για να μην βαφκαλιζόμαστε ότι κάνουμε σπουδαία πράγματα, είναι αν πετύχουμε να έρθουν 40, 50, 60 νέοι άνθρωποι με τεράστια προσόντα. Ζητάγαμε μια θέση, θυμάμαι, υδρογεολόγου με διδακτορικό και για τη μια θέση ήρθαν 80 διδακτορικά. Δηλαδή, πλέον η γνώση και το απόθεμα που βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ανεργίας είναι τεράστιο. Και απαξίωση. Δηλαδή, να στέλνουμε, δηλαδή, να σας πω το εξής. Την περασμένη εβδομάδα είχα εδώ εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή, τα παιδιά από τη Βουλή των Εφήβων, τα οποία είπαν όλη την εμπειρία τους, την τραυματική μέσα εισαγωγικά εμπειρία που έζησαν, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κλείσει αυτός ο θεσμός. Είπαν ότι τον έχουν εξελίξει ένα θεσμό φιέστα, ο οποίος τελικά δεν έχει καμία ουσία κτλ. Ένα από τα παιδιά που ήρθε εδώ, επειδή είναι στη Δευτέρα Λυκείου, θα πάνε στην Τρίτη τώρα, ως πρώτη επιλογή είναι η μεταλλιολογία και γεωλογία γενικότερα. Και η κόρη μου σπουδάζει γεωλογία, όπως σας είπα προηγουμένως. Είναι παιδιά, νέα γενιά, η οποία έχει απαξιωθεί πλήρως από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώς ξεκινά ένας νέος στη ζωή του σήμερα? Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ένας νέος στη ζωή του σε αυτήν την πατρίδα με αυτές τις συνθήκες? Η αντίφαση είναι η εξής, ότι σήμερα η νέα γενιά έχει τον τεράστιο όγκο πληροφορίας και τις τεράστιες δυνατότητες τεχνολογίας, όχι μόνο να ακούσει αλλά και να κάνει πράξη πράγματα. Ξεκινάει και ακόμη, θα έλεγα, ίσως διατηρείται ένα επίπεδο αυτής της δυνατότητας, αλλά μετά το χάος. Αυτό είναι το κυριότερο που κόβει τα φτερά της νέας γενιάς. Ενώ σήμερα μπορούσε να έχει απογειωθεί σε σχέση με τη δικιά μας γενιά, αντικειμενικά δηλαδή, με τον όγκο της γνώσης που υπάρχει και την δυνατότητα της εφαρμογής. Στην πραγματικότητα, ενώ όταν φτάνουν αυτά τα παιδιά εκεί και άντε θα πάρουν ένα πτυχίο ενδεχόμενα και ένα μάστερ, μετά είναι το χάος, διότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο δυνατότητα να ασχοληθούν στο αντικείμενο και οι επόμενοι που έρχονται, πλέον βλέποντας αυτό το χάλι, αρχίζουν και νιώθουν πλέον τα 3 τελευταία χρόνια την κατάθλιψη, δηλαδή ότι τζάμπα κουραζόμαστε. Και να πούμε το εξής, πώς είναι δυνατόν να δουλέψεις στην έρευνα όταν συγχρόνως έχεις στο μυαλό σου και το βιοπορισμό, δηλαδή να πάρεις φαγητό, ξέρω εγώ, για να μπορείς να ζήσεις, έτσι. Γιατί με κακά τα ψέματα, με 390 και 420 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις. Είναι σε ατάξια που μη συντηρεί κάποια τέτοιες ελπίδες, που έχει βεβαίως αδυνατήσει, αλλά που έχει ακόμη κάποια περιθώρια. Έχει μια αντοχή. Πληρώνει μάστερ, να πληρώνει μεταπτυχιακά, να πληρώνει ενδεχόμενα εξωτερικό και που θα τελειώσει αυτό σε λίγο. Ωραία, να πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγο πάλι μαζί.
Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. You hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Λοιπόν, εδώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής, να περάσουμε εδώ λίγο να συζητήσουμε τον κύριο Σμυρνιώτη Χάρη, που είπαμε ότι είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΙΓΜΕ, και μαζί μας έχουμε και τον Δημήτρη Πάτη, εργαζόμενο του ΙΓΜΕ, εργοδικό μηχανικό. Να συζητήσουμε λίγο το θέμα του κοινωνικού ρόλου του ΙΓΜΕ και το πώς το ΙΓΜΕ μπορεί να παρεμβαίνει σε περιβαλλοντολογικούς ή οικολογικούς, πώς να το πούμε, τομείς, ναι. Το ΙΓΜΕ καταρχήν κάνει. Και να πούμε και για, για το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Με το story που πάει να κλείσει. Αυτό, ναι. Είπαμε πριν για τον ορυκτό πλούτο. Απ' την άλλη μεριά, όλα τα γεωλογικά Ινστιτούτα του κόσμου έχουν την κυρία βασική δουλειά να ανανεώνουν τη γνώση για τη γεωλογική δομή. Η γεωλογική δομή δεν είναι απλώς μια ιστορία της γης. Η γεωλογική δομή έχει να κάνει, εκτός από τον πλούτο, τον ορυκτό, με τα υπόγεια νερά, με τα θέματα που αφορούν τη στατικότητα των εδαφών και μια σειρά άλλες εφαρμογές που ζει καθημερινά ο άνθρωπος. Εδώ το ΙΓΜΕ είχε να προσφέρει αφενός μέσα στα υπόγεια νερά, με τις μελέτες που είχε κάνει, πώς θα γίνει μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτωνων πόρων, φυσικά, προκειμένου να μην μολύνονται είτε με υπεραντλήψεις είτε με απορρίψεις διαφόρων βιομηχανικών αποβλήτων, που αυτός ο ρόλος άρχισε σιγά σιγά συνειδητά να μηνυμοποιείται προκειμένου να μην χαλάμε την πιάτσα. Και το δεύτερο, στο επίπεδο των ποσοτήτων, γιατί το ένα ζήτημα είναι η ποιότητα του νερού, το άλλο είναι η ποσότητα του νερού,
σταμάτησε το ΙΓΜΕ να προσφέρει το ρόλο που προσέφερε πριν από 15-20 χρόνια, δηλαδή το ρόλο του να ξεδιψάει τις περιοχές, να κάνει έρευνα και συνάμα να κάνει μια παραγωγική γεώτρηση, να δίνει νερό, να πίνει κάτι. Υπήρχε μια πρόταση πριν από 3 χρόνια στην ειδική γραμματεία υδάτων που έχει δημιουργηθεί με βάση και την κοινοτική οδηγία 2000-60 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Είχαμε κάνει μια πρόταση από τα υδατικά σώματα, όπως λέγονται, που βρίσκονται σε κίνδυνο, που είναι περίπου τα μισά, από τα 215 τα μισά έχουν χαρακτηριστεί at risk, δηλαδή σε κίνδυνο. Είχαμε προτείνει να επιλέξουμε 25, ας πούμε παραδείγματος χάρη τον Αλμυρό του Ηρακλείου, μεγάλες περιοχές, που αφενός με να δούμε το θέμα της απορρίπανσης, δηλαδή πώς θα ανατραπεί η πορεία της υποβάθμισης, και αφετέρου να λύσουμε προβλήματα υδροδότησης, είτε αυτά είναι τουριστικά, είτε είναι μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό το πρόγραμμα περίφημε τεπένων. Τι προέκριναν? Ένα πρόγραμμα που μάλιστα θα εγκριθεί αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΓΜΕ, να απογράψουμε 200-300.000 παράνομες ιδιοτήρησεις. Το παράνομο εισαγωγικά το λέω, γιατί ο αγρότης που θέλει να ποτίσει το χωράφι του, προφανώς με κάθε τρόπο θα κοιτάξει να διασφαλίσει το νερό. Και να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα. Δηλαδή. Και να κάνουμε τον αγροφύλακα. Δηλαδή να μπούμε στο χωράφι του καθενός, να δούμε τι έχει, χωρίς καμιά επιστημονική πληροφόρηση, να βάλουμε σε ένα χάρτη τα σημεία και να πάει μετά κάποια αντίστοιχη πολεοδομία νερού. Χαρατσογειώτρηση. Αυτό διαστρέφει το χαρακτήρα ενός Ινστιτούτου. Και το θέτει είναι... αντιμέτωπο με την κοινωνία. Δηλαδή και ο ρόλος του πια βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία. Δεν βρίσκεται. Πέρα από αυτό. Και ίσως αυτό να είναι ο στόχος. Αυτό θέλω να κάνω, να φέρω την κοινωνία απέναντί μας. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι πιο ρηχός. Ο στόχος είναι ότι θέλω να μαζέψω χρήμα άμεσα. Σου λέει 200.000 από 5.000 ιδιώτρηση είναι ένα ποσό. Πρώτο. Δύο. Ότι πρέπει να απογραφούν οι ιδιωτηρίες πριν απογραφούν, με την έννοια ότι κάθε χώρα πρέπει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Απ' την άλλη μεριά. Αλλά για πρακτικούς λόγους. Ναι, από την άλλη μεριά, αυτό θα έχει ένα νόημα εάν πεις ότι απογράφω αυτά προκειμένου να πάρω εναλλακτικές λύσεις. Ποια είναι τώρα ο μεγάλος μύθος με το θέμα κυρίως του αρδευτικού νερού, που είναι και το 85% της κατανάλωσης? Ότι ενώ γενικώς στην Ευρώπη υπάρχουν συλλογικά δίκτυα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών, η χώρα όχι μόνο υποποτίζεται, δηλαδή από τις δυνάμενες να αρδευτούν καλλιέργειες ποτίζονται μόνο το 42%. Με συλλογικά δίκτυα από τις αρδευόμενες καλύπτονται μόνο το 38%. Δηλαδή το 62% που το στείλαμε με δικά του λεφτά να εξασφαλίσει νερό για το χωράφι του, ερχόμαστε, το καταγγέλουμε, θα το ρίξουμε και ένα χαράτσι και δεν θα του δώσουμε και εναλλακτική λύση. Δηλαδή θα του δώσουμε ένα δίκτυο, να του πούμε κακώς αυτό, αλλά πήγαινε και πότισε. Και είναι γνωστό τι γίνεται στην αγροτική οικονομία. Αυτή λοιπόν είναι μια επιλογή που έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί αυτή συνδυάζεται με την οδηγία 2000-60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέσω της τιμολόγησης θα οδηγήσει το μεν αγροτικό νερό σε μεγάλες πολυεθνικές, όπως έχει γίνει σε διάφορες χώρες του πλανήτη, που θα διαχειρίζονται τα κανάλια, τη δε ίδρυυση μέσω της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, που θα τις πάρουν αντίστοιχα η Σουέζ και η Βεόλια, δηλαδή οι μεγάλες πολυεθνικές γαλλικές. Όπου η πρακτική τους τι έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια? Εδώ τώρα και μια πρωτοβουλία που κάναμε, το Safe Greek Water. Ναι, έχουν περάσει τα παιδιά αρκετές φορές εδώ από αυτό το κανάλι. Η Μαρία Κανελοπούλου, η Έφη Σπυροπούλου. Ναι, ήμασταν μέσα στους συνιδρυτές αυτής της πρωτοβουλίας. Τι έχει δείξει? Όπου έγινε ιδιωτικοποίηση, μετά από 5, 10, 15, 20 χρόνια αυξήθηκε η τιμή, υποβαθμίστηκε το δίκτυο. Η ποιότητα του νερού. Και τελικά ο καταναλωτής που υποτίθεται θα ωφελείται από την ιδιωτικοποίηση βρέθηκε σε πολύ δυσκολότερη μοίρα από αυτή που ήταν πριν ιδιωτικοποιηθεί. Έκανε μια ημερίδα το Πολυτεχνείο, ανέθεσε 12 μάστερ και πήρανε 12 πόλεις του πλανήτη όπου επαναδημοσιοποιήθηκε το νερό. Μία από αυτές θα πούμε ότι είναι το Παρίσι, όπου έγινε πρόσφατα. Στο Βερολίνο, που υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις όσον αφορά. Το Παρίσι και από αυτές τις 12 περιπτώσεις, δύο έγιναν με επανάσταση. Και ήταν η Χιλή και η Βολιβία. Εκεί ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Στις υπόλοιπες κάναν ό,τι κάναν στον ορυκτό πλούτο οι μεγάλες εταιρείες. Ξεζουμίσαν το πτώμα που λέγεται ΙΔΑΠ και αφήσαν το κουφάρι. Δηλαδή στο Παρίσι, μην φαντάσουμε ότι γίνει καμία επαναστατική πράξη. Αφού πήρε η Σουέζ το ψαχνό και έφτασε να δουλεύει με 15% κέρδος το χρόνο, μιλάμε για κέρδη μαμούθ. Στο τέλος, όταν άρχισε να γίνεται παθητικό, οι αντιδράσεις του κόσμου έντονες, αφήσανε το κουφάρι υποβαθμισμένο σε
εξοπλισμό, σε συντήρηση, να το ξαναπάρει ο Δήμος, να το ξαναεξηγιάνει και ενδεχόμενα να ξαναεπιτεθούν. Αυτό το λέω για να μην έχουμε ψευδεστήσει ότι και κάπου... πρέπει να είμαστε και καχύποπτοι σε όλα αυτά δηλαδή, τα πράγματα. Βεβαίως εμείς θα ζητάμε να επανέλθει στο Δήμο, αλλά όχι με ό,τι όρους. Δηλαδή το πήρε το Ψεζούμι ο ιδιώτης, τώρα το παραδίδει και δεν χρωστάει πάντα. Τίποτε. Διότι έτσι δημιουργείται το χρέος. Το χρέος το εθνικό δημιουργείται από αυτού του είδους τα κουφάρια της παραγωγής. Στην εποχή της κρίσης, του κέρδους, εισπράττει τα κέρδη, στην εποχή της ζημιάς παίρνουμε τα δάνεια. Παίρνουμε το χρέος. Αυτό γίνεται και με το νερό. Λοιπόν, εδώ το ΕΓΜΕ πάει να αποκτήσει ένα ρόλο υπηρεσίας, δηλαδή να μην είναι ερευνητικό Ινστιτούτο. Αντίστοιχα γίνεται με το θέμα της γεωτεχνικής έρευνας που έλεγα, τους κινδύνους και όλα αυτά, διότι στην Ελλάδα, όπως λένε, ισχύει το εξής ανέκδοτο. Στην Ελλάδα, στην Αυστρία λέει, μελετάνε 10 χρόνια και κατασκευάζουν ένα. Στην Ελλάδα μελετάμε ένα και κατασκευάζουμε 10. Βλέπε μεγάλους τεχνικούς οίκους της χώρας. Εγώ έχω δουλέψει εδώ Κετέρ, μετά ήρθε Αρχιρόδων, τώρα έχουμε τον Άκτορα. Πάντα είχαμε ένα μεγάλο προστάτη και πάντα όλοι αυτοί οι προστάτες είχαν και ένα μέσο ΜΜΕ. Τον εθνικό υπερεργολάβο μας. Λοιπόν, εκεί το ΙΓΜΕ κάνει τον πυροσβέστη. Αφού θα γίνει το έργο και αφού θα αποτύχει, θα τρέχουμε να πιάσουμε τα συντρίμια της αποτυχίας και να δικαιολογήσουμε την αναθεώρηση τιμών που θα την πάρει ο μεγαλοκατασκευαστής. Επόμενα το ΙΓΜΕ, ενώ μπορεί να προλαβαίνει κοινωνικές ανάγκες και εν πολύ το κάνει με την πρωτοβουλία κυρίως των επιστημών και των τοπικών διευθυντών, στην εθνική γραμμή παίζει το ρόλο του πυροσβέστη. Δηλαδή, όταν έρθει και απόρθει το πράγμα την ιδιωτική πρωτοβουλία, όρμα να δούμε λύση, όρμα να κουκουλώσει τα πράγματα. Αυτή είναι η συνειδητή επιλογή των τελευταίων 30 χρόνων. Νομίζω ότι θα ενταθεί και έτσι θα γίνει το πακέτο της ιδιωτικοποίησης που θα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος θα είναι το consulting, δηλαδή θα ξεπουλήσουμε τη βιβλιοθήκη και την εμπειρία μας. Το άλλο είναι οι υπερβολαβίες. Δηλαδή, υπάρχει η εμφανής και η αφανής ιδιωτικοποίηση. Στους άλλους τομείς τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε κομμάτια τα γεωτρύπανα, θα βγάλουμε τα εργαστήρια, θα βγάλουμε κομμάτια που θα τα πάρουν πανεπιστήμια, εταιρείες ή και τα clusters που λένε τώρα επί το ελληνικότερο, δηλαδή όμιλοι που είναι ιδιώτες, κράτος, εκπαίδευση, θα αξιοποιήσουν τις υποδομές που υπόψη ήρθε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος της Κίνας και μας ζήτησε να του δανείσουμε τα εργαστήρια. Δηλαδή, έχουμε πάρει ό,τι τελειότερο υπήρχε με την κατάσταση του ΙΓΜΕ και θα υπάρχει μια ιδιωτικοποίηση η οποία δεν θα φαίνεται, αλλά στην πράξη θα κάνουν κουμάντο όχι η διοίκηση του ΙΓΜΕ, αλλά ιδιωτικοί φορείς. Ναι. Οι φορείς εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν ή δεν θα κάνουν μια γεώτρηση ή θα κάνουν μια ανάλυση με βάση το άμεσο κέρδος και όχι τις ανάγκες κοινωνίας. Αυτή λοιπόν είναι και η χειρότερη μορφή ιδιωτικοποίηση, γιατί δεν παίρνει χαμπάρι. Όταν βγει στο χρηματιστήριο και σε πουλάνε, το γράφουν οι εφημερίδες, το παίρνει χαμπάρι και ο πιο τελευταίος χωρικός. Αυτό που γίνεται ύπουλα και από κάτω είναι το δεύτερο μέτωπο επίθεση που θα δεχτούμε. Και με αυτή την έννοια, εμείς χτυπάμε από τη μια μεριά το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου και λέμε το σλόγγαν των κινητοποιήσεων: θέλουν να ξεπουλήσουν τον ορυκτό πλούτο, δεν θέλουν μάρτυρες στο έγκλημα, άρα κλείνουν το ΙΓΜΕ. Το δεύτερο που δεν έχουμε βρει το σλόγγαν είναι ότι υπόγεια πάνε να υποσκάψουμε ό,τι κοινωνικό έργο και προσφορά έχει κάνει το ΙΓΜΕ μέσω της ιδιωτικοποίησης που μπορεί να γίνει με πολλούς partners, με πολλούς συνεταίρους. Και όπως είπατε, αυτό είναι και το πιο υποχθόνιο σχέδιο, γιατί είναι αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ο πολίτης. Οι δικοί μας υπάλληλοι σκέφτονται πολλές φορές γιατί είναι κακό τέλος πάντων να πάρουμε και έναν εργολάβο ή τέλος πάντων να συνεργαστούμε με ένα πανεπιστήμιο ή με έναν φορέα. Διότι αυτά δεν παρουσιάζονται στην πρώτη όψη, έτσι ομά όπως τα λέω. Παρουσιάζονται μέσα από ένα. Εντέχνος. Ναι. Και αυτό μέχρι να το καταλάβει ο υπάλληλος στιγμή που το ζει, περνάει ένα χρονικό διάστημα να σκεφτείτε, ο χρήστης της υπηρεσίας, στο κάτω κάτω γραφείο δεν ενδιαφέρεται και μέσα στιγμή ποιος που. Αυτό θέλει το αποτέλεσμα. Αυτό το καταλαβαίνει όταν ή το πληρώνει, γιατί μέχρι τώρα το παίρνει τζάμπα, ή έχει πέσει ποιότητα. Τότε θα το πάρει χαμπάρι ο χρήστης ότι την πατήσαμε. Και κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, ναι, κάτι έχει παιχτεί. Να πούμε και όσον αφορά και μου λέγατε πριν και για τον άλλη την κοινωνική, ας πούμε, τις κοινωνικές υπηρεσίες του ΙΓΜΕ που αφορούν τη σεισμικότητα της Ελλάδος, την υφιστιογενή. Υπάρχει μια οδηγία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσημα ανάλογα με αυτούς που τη διαχειρίζονται.
ας πούμε τα φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές είναι μια πραγματικότητα. Το να έχεις κάνει έγκαιρη προστασία, η πρόληψη μάλλον θεωρείται πάντα καλύτερη από την θεραπεία. Με αυτή την έννοια, αυτό το κομμάτι της πρόληψης που είναι η καταγραφή των κινδύνων που προέρχονται από την ίδια τη λειτουργία της γης, είτε είναι τα ηφαίστεια, είτε είναι τα τσουνάμι που προκαλούν τα ηφαίστεια, είναι τα ρήγματα, είτε είναι οι κατολιστήσεις, και είναι υποχρέωσή μας και έχουμε πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ανταποκριθούμε έστω με την δικιά τους λογική σε κάποιες νόρμες, και αυτό το κομμάτι κινδυνεύει, και κινδυνεύει γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή πλέον αυτοί που χαράξαν τα προγράμματα είναι συνταξιούχοι. Και πολλοί από τους τεχνικούς που θα υλοποιούσαν με τα μηχανήματα τα εργαστήρια, και αυτοί φύγανε. Ένα εργαστήριο τεχνικής γεωλογίας που θα έκανε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δοκιμών, ο τελευταίος εργοδηγός φεύγει τώρα. Αρρώστησε, φεύγει ο άνθρωπος με σύνταξη, θα φύγει ίσως ένα χρόνο πρόωρα. Τελείωσε αυτό το εργαστήριο, το οποίο παλιά είχε μέσα 5 εργοδηγούς, είχε ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρασκευαστές, έχει μείνει με έναν, ο οποίος φεύγει στους προσεχείς μήνες άμεσα. Άρα και λεφτά να μου δώσει τώρα και να μου πει ότι θα το κάνει. Στιγμή που δεν έχω το προσωπικό. Πρέπει να βρω κάποιους φοιτητές, να μπορέσω να τους εκπαιδεύσω χρόνο ντετέ, να τους βάλω για να κάνω το 1/10 ενδεχόμενα του προγράμματος, διότι δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να προσαρμοστεί από μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί δηλαδή όταν σε έναν άνθρωπο του έχει περιγράψει ένα γενικό πράγμα να πάει να το κάνει πράξη στο εργαστήριο χωρίς εκπαίδευση. Θέλει τουλάχιστον 6-8 μήνες να πάρει, χαμπάρι τι γίνεται για να αρχίσει να αποδίδει. Θέλει ένα μισό χρόνο. Ένα μισό χρόνο τελειώνει το ΕΣΠΑ. Με αυτή την έννοια λέμε ότι τα 25 εκατομμύρια πρίκα τα οποία αποφθαλμούν πανεπιστήμια, φορείς, διάφοροι μπορούν να αρχίσουν να μοιράζονται στην εξής απλή, ας το πούμε, εκδοχή προς την κοινωνία. Τι να κάνουμε, το ΕΓΜΕ έφτασε εκεί που έφτασε, αυτοί το έχουν φτάσει. Χρειάζεται αυτή η υπηρεσία. Είναι ρήτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φάμε πέναλτι. Επόμενα, φέρτε ιδιώτες, φέρτε μεν, φέρτε δε. Που αν θέλετε και αυτό ακόμη για να το κάνει κάποιος πρέπει να έχει τεράστια πείρα, δηλαδή τα αυτά που συζητάμε τώρα στο επίπεδο της διοίκησης της έρευνας, του management της έρευνας, δεν έχει και πείρα το να τα κάνει. Τα κάνουν ενδεχόμενα οι Ολλανδοί, τα κάνουν οι Γερμανοί, τα κάνουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια με τα εθνικά προγράμματα και πλέον προσφέρουν υπηρεσίες στον πλανήτη. Είναι εξαγωγής, ας πούμε, μανατζαρίσματος έρευνας. Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι στα πετρέλαια η πρώτη, θα λέγα η πρώτη στον πλανήτη. Και η Νορβηγία, η οποία είναι μια μεγάλη ελεύθερη οικονομία, στα πετρέλαια έχει κράτος-κράτος. Και εδώ που λέμε ότι θα κάνουμε αυτήν την εταιρεία με τους 10 επιστήμονες, στην Νορβηγία έχουν μια εταιρεία κρατική πετρελαίου με 750 υψηλότατες εξειδίκευσης επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν ίσως με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο υποθαλάσσιες εκμεταλλεύσεις που, είναι, μεγάλα που είναι, έχουν τεράστιες δυσκολίες σε σχέση με τη στεριά. Και πουλάνε αυτή την τεχνογνωσία τους. Για να πάμε και στους πιο κοντινούς, οι Τούρκοι δίπλα έχουν μια κρατική εταιρεία στο πετρέλαιο 3.500 τεχνικούς και επιστήμονες. Και εμείς με τα 10 άτομα είμαστε οι μάγκες και οι ξύπνοι που θα δώσουμε τα πετρελαϊκά στις 7 αδερφές Μπυρπαρά. Να πούμε εδώ ότι τελικά αυτά τα ΕΣΠΑ, μήπως τελικά είναι μια μεγάλη απάτη, τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν και για τους συμμέτερους. Αυτό δείχνει τουλάχιστον και η πρακτική τους έτσι όπως έχουν διανεμηθεί τα ΕΣΠΑ. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν απορροφούν αυτά τα κονδύλια, αφού υπάρχουν αυτά τα χρήματα, υποτίθεται. 25 εκατομμύρια ευρώ, είπατε πριν, ότι μπορεί να απορροφήσει το ΕΓΜΕ με βάση τα προγράμματα που έχουν εκπονηθεί. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο θέλουν να κλείσει το ΕΓΜΕ, ενώ παράλληλα δίνονται σε ημέτερους αδελφικούς φίλους και συνεργάτες, δίνονται τεράστια ποσά, τα οποία μάλιστα δίνονται και με φωτογραφικούς νόμους και διατάξεις μέσα σε 10 ημέρα. Μιλάω για ΕΣΠΑ που δοθήκανε στο τέλος του περασμένου χρόνου και τα οποία δεν ξέρω αν τα γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, σε συγκεκριμένους ιδιώτες, οι οποίοι, για να πούμε ένα παράδειγμα, για 11 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση ΕΣΠΑ δημιουργήσανε 0 νέες θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν όλα αυτά τα κοινοτικά προγράμματα υποκαταστήσαν αυτό που λέγαμε δημόσιες επενδύσεις. Η χώρα από τη στιγμή που μπήκε στη λογική της ΟΝΕ, κατά κάποιο τρόπο έχει αναθέσει όλο το ζήτημα του επενδυτικού, της επενδυτικής δραστηριότητας στην κοινοτική οδηγία. Με τη λογική ότι πρέπει να πιάσουμε το μέσο κοινοτικό όρο και άρα να καλύψουμε τις αποστάσεις, βάλαμε ένα ποσό α,
υποτίθεται να βάλουν και αυτοί άλλο ένα ποσό α ή τέλος πάντων 2α, προκειμένου να πιάσουμε τους όρους της Ευρώπης. Αυτό όμως είναι πρακτικά και αν θέλετε και θεωρητικά ανέφικτο. Για ποιο λόγο? Πρώτος, ο σύστημα που ζούμε, ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης είναι κανόνας. Για να πιάσεις κάποιον πρέπει να δίνεις πολύ περισσότερα από αυτά που έχει ο άλλος για να μην κάνει διαφορά. Η διαφορά ανοίγει. Γι' αυτό μιλάω για απάτη τελικά. Ναι, τι γίνεται, δεν είναι καθόλου απάτη. Είναι ένα μανιπουλάρισμα της ελληνικής εθνικής οικονομίας μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων. Είτε λεγόταν ΜΟΠ, είτε λεγόταν Β' Κουκουσού, είτε λεγόταν Γ' Κουκουσού, είτε λεγόταν ΕΣΠΑ. Καταρχήν είχε στους φορείς της πολιτικής που ενδιέφερε την Ένωση. Παραδείγματος χάρη, όταν εγκαταλείψαν την μεταλλευτική έρευνα, ήταν γραμμή. Όταν έγιναν οι επενδύσεις στη γεωτεχνική έρευνα, παραδείγματος χάρη για τους μεγάλους οδικούς άξονες, ήταν επίσης γραμμή. Εμείς κάναμε προγράμματα για όλα. Το τι σου χρηματοδοτεί πλέον δεν είναι θέμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Είναι θέμα του τι θα πούνε οι Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα που αφορά τα κοινοτικά πλαίσια στήριξη έχει να κάνει ότι υπηρετεί υπερεθνικές προτεραιότητες που δεν συμπίπτουν πάντα με τις εθνικές. Επόμενα, η αφορμή και η αιτία της κοινοτικής καθοδήγησης της ανάπτυξης είναι, αν θέλετε, και η διαχείριση. Όταν ο στόχος που βάζω εγώ είναι προκαθορισμένος, θα τον πάω με τους ρυθμούς, τα εργαλεία και τους μεσάζοντες που εγώ διαλέγω. Και εκεί πέρα βεβαίως κατά καιρούς έχουν γίνει τα πάρτι, αλλά τα πάρτι, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα πόσο είναι το λάδωμα και πόσο είναι τα λαδωτικά, ποτέ δεν μπορούν να ξεπεράσουν ένα μεγάλο νούμερο. Θα πάει ένα ποσοστό σε αυτή τη διαδικασία. Θα πάει στραβά. Παραδείγματος χάρη, όταν κάναμε 1 δις ευρώ για το θέμα της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Εργασίας και ο ΑΕΔ είναι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές των πακέτων και η εκπαίδευση αυτή στηρίζεται σε ένα εργατικό δυναμικό αναλώσιμο που δεν παίρνει μια βάση για να μπορεί να έχει μια χρήσιμη παραγωγή, μια χρησιμότητα στην παραγωγή της χώρας, αλλά να καλύπτει τρύπες. Ο ΑΕΔ έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτό του ζήταγε η παραγωγή. Τα λεφτά μας που δώσαμε ήταν δυσανάλογα πολλά για ένα αποτέλεσμα πολύ μικρό, γιατί ακριβώς μικρό θέλανε το αποτέλεσμα εξ αρχής. Δεν είναι ότι δεν ξέρανε. Ξέραν πολύ καλά τι θέλανε. Εκεί χρησιμοποιούνται οι ενδιάμεσοι βεβαίως και εκεί θα γίνουν. Τώρα, με τα 25 εκατομμύρια του ΙΓΜΕ, δεν είναι ότι δεν θέλανε να τα κάνουν. Όλη η ιστορία από το 9 και μετά που έπρεπε να γίνει η διαχείριση του χρέους εντός εισαγωγικών, δηλαδή η καθίζηση της χώρας, προέβλεπε να στεγνώσουν και τα πουγκιά απ' έξω. Και επόμενα έγινε το κράτημα του ΕΣΠΑ συνειδητά. Τώρα θα μαζέψουν τα περισσέματα από τους φορείς, υποτίθεται να τα δώσουν στους ανέργους. Τι θα είναι, επιδότηση των θέσεων εργασίας, λέει πλέον τελείωσαν τα επιδόματα στην ανεργία. Θα δίνουμε στο αφεντικό για να σε παίρνει με ελαστικές μορφές απασχολής. Άρα όλα τα λεφτά τώρα θα πάνε εκεί για να παρουσιαστεί μια τεχνητή μείωση της ανεργίας, ιδιουσίας, γιατί δεν θα γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, και δύο για να εμπεδωθεί το θέμα του αναλώσιμου, το θέμα του μεροκάματου Κίνας. Άρα δεν είναι τόσο όσο φαίνεται ασχεδίαστο και να πούμε επιπόλαιο. Είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δώσανε το ΕΣΠΑ ξέροντας ότι το επόμενο story είναι η χρεοκοπία. Πρέπει να φτάσει πάτο, που αυτοί εννοούν πόσο πάτο, για να αρχίσει να κινείται το ΕΣΠΑ. Και το ΕΣΠΑ θα κινείται όχι με εθνικές προτεραιότητες. Εμείς πάμε να σώσουμε με κάποια πράγματα, όσο πάει να σώσει τη σχολική στέγη, και κυρίως είναι τα συνδικάτα και εργαζόμενοι. Οι διοικήσεις ξέρουν καλά ότι θα περισσέψει ένα μεγάλο κομμάτι, θα το βουτήξει ο Χατζηδάκης μαζί με τον Βούρτσι και θα πούνε τώρα, παιδιά, ήρθε, είναι περίοδο ανάκαμψη, πάρετε από ένα αντίδωρο και ρίχτε του δείκτε τη ανεργία τεχνητά για να μην φάμε ξύλο, διότι ουρλιάζει η κοινωνία, διότι. Αυτό είναι η ιστορία μας. Αλλά η αιτία που γέννησε τα κοινοτικά προγράμματα στήριξη ήταν πως οι οικονομίες γενικά του Νότου θα μπουν σε μια λογική κοινοτικών προτεραιοτήτων, αν θέλετε, του διευθυντηρίου. Τι θα γίνουν επενδύσεις σε αυτές τις χώρες που πλέον θα ξεφεύγουν από τον εθνικό στόχο, αλλά θα καλύπτουν τον κοινοτικό στόχο.
Εκεί είναι το στραβό της ιστορίας και πολλοί που πανηγυρίζαν όταν παίρναμε τα λεφτά και λέγανε «Να τώρα ήρθαν τα χρήματα», δεν κοιτάγανε ποτέ, πρώτον, πόσο άνοιγε ο μέσος κοινοτικός δείκτης μετά από κάθε πακέτο, πόσο άνοιγε η ανισομετρία της οικονομίας. Δηλαδή στους βασικούς δείκτες που μετράγανε που πρέπει να πιάσουμε, είτε αυτή ήταν κοινωνική είτε οικονομική, αντί για σύγκληση είχαμε απόκληση. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο πια σε όλες τις τράπεζες Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών, ότι τώρα λένε ότι κάναμε κακές επιλογές, ότι ήταν τυχαία τα γεγονότα, ότι τα φάγανε. Θα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Είναι το σύστημα που παράγει την ανισομέτρια. Δεν σου δίνω λεφτά για να με πιάσει, σου δίνω λεφτά ίσα για να με κυνηγάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι ότι μπαίνοντας στον υπερεθνικό αυτό σχεδιασμό, κοινωνικές ανάγκες σε διάφορα πράγματα που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, παραδείγματος χάρη διαχείριση των νερών, δεν μπορεί να είναι ίδια στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Η Γερμανία έχει άπειρες ποσότητες και την ενδιαφέρει να δει τι θα γίνει με τα τοξικά απόβλητα στην Ελλάδα. Έχει 10.000 ποτάμια, που από τα 10.000 ποτάμια μόνο 50 έχουν νερό όλο τον χρόνο. Άρα, άλλο το υδατικό πρόβλημα της χώρας, της Ελλάδας και άλλο της Γερμανίας. Δεν μπορεί να κάνει κοινή γραμμή στη χάραξη υδατικής πολιτικής. Πόσο μάλλον τη νομισματική πολιτική. Εκεί πια είναι. Bundesbank, εκεί έχει αποφασίσει άλλο διάμεσο. Λοιπόν, να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Το ΙΓΜΕ, το συνδικάτο του ΙΓΜΕ, στο οποίο είστε πρόεδρο, τήρησε μια συγκεκριμένη στάση όσον αφορά το θέμα του ΕΡΤ, αλληλέγγυο στον αγώνα των εργαζομένων τη ΕΡΤ. Σα δόθηκε και λόγο σε εκπομπέ. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε πείτε μου λίγο αυτό. Πώς θεωρείτε ότι μπορούν να συλλειτουργήσουν τα συνδικάτα, να υπάρξει αυτή η ένωση με σε κάποιο τρόπο των σωματείων και των συνδικάτων, έτσι ώστε... Και μετά θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο που έχει σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί εδώ πρέπει να καταρριφθεί ένας μύθος. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, αλλά θα σας πω μετά για αυτό, θα σας ρωτήσω μετά για αυτό. Πείτε μου... Να σου πει για την έρθει ο Δημήτρης πώς το νιώσει από κάτω και πώς το νιώσει ως καλλιτέχνη. Ναι. Εγώ να σας πω μετά για το συντονιστικό. Να μας πει ο Δημήτρης. Με την ΕΡΤ καταρχήν ήμασταν στους πρώτους 11 φορείς και είχαμε συντονισμό και συνεργασία από τότε που εξήγηλε ο Μάγκαλος τον ξαφνικό θάνατό μας από το 11. Από τότε κάναμε πάρα πολλές κοινές εκδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις. Κάποια στιγμή τη χάσαμε βέβαια στην πορεία, αλλά όταν μάθαμε αυτό που έγινε που όλοι αντιδράσαμε, την επόμενη μέρα εμείς ήμασταν εκεί με όλο το συντονιστικό και άλλα σωματεία που είχαν χαθεί και αυτά ή και καινούργια που είχαν έρθει και συμπαρασταθήκαμε και είμαστε ακόμα αλληλέγγυοι. Να πούμε ότι ο αγώνας αυτός ακόμα εξελίσσεται. Είναι πολύ σημαντικό η ΕΡΤ να κρατήσει. Εγώ έχω κάποιες υποψίες ότι μέσα στον Αύγουστο θα προσπαθήσουν να το τελειώσουν το θέμα της ΕΡΤ, γιατί είναι ένας καρκίνος, ένα γκάθι για αυτούς. Μέσα στον Αύγουστο μπορεί να τελειώσουν πολλά, γιατί αυτό που χτυπήσαν κυρίως στην ΕΡΤ δεν ήταν να σου πω ότι τα οικονομικά ότι αυτά ήταν το συνδικάτο που δεν μπορούσαν αλλιώς να το σπάσουν. Με αυτόν τον τρόπο που έχουν βρει, θέλουν να κάνουν έτσι ξαφνικούς θανάτους, να τις ξανανοίγουν ίσως τις υπηρεσίες όπως τις θέλουν, αλλά ουσιαστικά διαλύουν τα συνδικάτα και αυτούς που αγωνίζονται. Είναι ένας καινούριος τρόπος, ειρηνικός εντός παρενθέσεως, για να διαλύσουν τον κόσμο. Εκεί πέρα είναι, εξαρτάται από εμάς πόσο θα αντισταθούμε. Εμείς στο ΙΓΜΕ ουσιαστικά έχουμε ορκιστεί να μην δεχτούμε τίποτα, ούτε εφεδρείες, ούτε ξυπόλυμα του ορυκτού πλούτου, και θα αντισταθούμε μέχρι τέλους. Δηλαδή, ακόμα και να μας βγάλουν σε εφεδρεία, δεν θα φύγουμε από εκεί. Θα το κλείσουμε, θα αγωνιστούμε μέχρι να ξανα. Και εμείς μαζί σας θα είμαστε, είστε σίγουροι γι' αυτό. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε βέβαια και σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα συνδικάτα, να μην δεχτούν. Να μην δεχτούν την απόλυσή τους. Γιατί όταν δεν δέχεσαι, τότε κερδίζεις. Όταν κάποια στιγμή δέχεσαι και συμβιβάζεσαι, τότε αναγκαστικά οπισθοχωρείς και γενικώς απογοητεύεται και όλη η κοινωνία. Αλλά όλη η κοινωνία υποστήριξε αυθόρμητα. Και εμείς φυσικά είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, ακόμα εμείς πάμε και συνεχίζουμε. Και είμαστε σε εγρήγορση για ό,τι συμβεί. Βεβαίως. Να πούμε ότι ήταν και εκτός από το θέμα της ΕΡΤ και της απόλυσης των εργαζομένων, ήταν και σημειολογικό το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πώς έκλεισε η ΕΡΤ και τι θέλω να περάσω μέσα από αυτό. Αυτό που έγινε ήταν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, από εδώ και πέρα θα κάνουν ό,τι θέλουν ένας υπουργός σε ένα γραφείο. Δεν χρειάζεται ούτε βουλή, ούτε να ψηφιστεί, ούτε τίποτα. Αυτό θέλω να το περάσουν. Και για μένα δεν πρέπει να περάσει. 22-23 μου φαίνεται ότι είναι. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου τομέα υπάρχει μια καθίζηση, έχουν πείσει τον κόσμο ότι ο καθένας μπορεί να σωθεί από μόνος του.
Και υπάρχουν μέσα αυτοί που λέμε κυβερνητικοί συνδικαλιστές, οι οποίες ψήνουν για τον ένα τον άλλο και έχουν διχάσει τον κόσμο και λέει, εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα, θα πάθουν οι άλλοι. Και εσύ δεν θα πουληθεί, δεν θα πουληθεί ο άλλος. Και δεν θα πουληθεί το σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο, δεν θα πουληθεί αυτά τα νοσοκομεία που κλείνουν τώρα όλοι, αλλά μόνο το, αλλά το 70% θα επανέλθει. Άρα ποιος θα είναι τυχερός, κανένας δεν ξέρει ποιος θα είναι τυχερός και όλοι έχουν την ελπίδα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνουν και μια καθίζηση στον κόσμο. Ακόμα πιστεύω στο μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου τομέα δεν έχει εκδηλωθεί να αντιδράσει. Ταυτόχρονα την κοινωνία έξω τη διαλύωνε και προσπαθούν να διχάσουν το δημόσιο τομέα και το ιδιωτικό τομέα και δυστυχώς σε ένα μεγάλο σημείο το έχουν πετύχει. Αυτό θα άμα δεν και σήμερα τα παπαγαλάκια κάθε μέρα στην τηλεόραση βγαίνουν και λένε δημόσιοι υπάλληλοι που είτε είχαν, δεν μπορούν να απολυθούν. Ενώ ο δημόσιος υπάλληλος, ενώ η ιδιωτική ως την πάτησε και απολύθηκε και έχουμε 1,5 εκατομμύριο ενέργους, γιατί να μην έχουν κι άλλο 1,5 Φιλιππίν από τους άλλους. Για να φύγει. Σε ένα εξαθλειωμένο άνεργο ιδιωτικό, πρώην ιδιωτικό υπάλληλο, του δίνουν την ευχαρίστηση να κανιβαλήσει και να πει ότι θα πάθεις και εσύ ό,τι έπαθα εγώ. Αντί να πιαστεί χέρι-χέρι με τον δημόσιο υπάλληλο, ουσιαστικά βάζουν αυτό το δόγμα του διέργε βασίλευε, έτσι ώστε να ικανοποιείται ο άλλος που και ο άλλος εξαθλειώνεται. Ο εξαθλειωμένος να ικανοποιείται με την εξαθλίωση κάποιου άλλου. Δυστυχώς υπάρχει αυτό, ευτυχώς όμως όχι σε όλους τους άνεργους. Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άνεργους και μου λένε όλοι το ίδιο πράγμα, ότι αν δεν είχαμε μάθει να αγωνιζόμαστε, αυτοί που αγωνίζονται συνεχίζουν να αγωνίζονται. Ή θα είχαμε αυτοκτονήσει. Ή δεν ξέρω τι θα κάναμε. Ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από παραπληροφόρηση, που είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο ζητάει από όλες τις δημοσίων υπαλλήλων αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, ζητάει από όλες, γιατί νομίζει ότι αν θα απολυθεί ο δημόσιος υπάλληλος, αυτός κάπου θα βρει δουλειά ή κάπου τέλος πάντων θα πάρει μια. Αυτό το έχουν περάσει στην κοινωνία. Αυτό είναι το στίχημα που βάζουμε όλοι, τουλάχιστον αυτοί που έχουν καταλάβει, να πείσουμε έναν όσο μπορούμε να μην σκέφτεται έτσι. Και να δημιουργήσουμε τη χημική αντίδραση αυτή τη στιγμή. Εγώ περίμενα από τον καλλιτέχνη να σταθεί και στο κομμάτι της αλληλεγγύης που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Γιατί αυτή είναι η πολιτική ερμηνεία των πραγμάτων, λέει ο Δημήτρης. Αλλά αυτό που κατά τη γνώμη μου μας έδεσε και συναισθηματικά, γιατί χρειάζεται συνέστημα και ο αγώνας, είναι νομίζω πρώτον η πρώτη κοινή συναυλία που κάναμε στο Σύνταγμα για 11 φορείς, όπου ο Λουκάς ο Πανουριάς, που είναι στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, είχε πρωταγωνιστεί και κάναμε μια μεγάλη συναυλία. Τώρα, 11 σωματεία, κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση. Αν θέλετε, όλα σε αυτές τις συναυλίες που γίνανε και που συμμετείχαμε και εμείς εκεί. Και το λέω αυτό γιατί η πολιτική ερμηνεία που δίνει ο Δημήτρης είναι σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αλλά τώρα, μιλώντας στα σωματεία μεταξύ τους, ένα κομμάτι είναι το να ξέρουν πού πάνε και τι θέλουν. Το άλλο κομμάτι είναι το να μπορείς μέσα από κοινές εκδηλώσεις, από πολιτιστικές εκδηλώσεις, από αυτό που το κάνει πιο ανθρώπινο και καθημερινό, να μπορέσεις να ενώσεις αυτές τις δυνάμεις. Και με αυτή την έννοια πρέπει και τα συνδικάτα να εμπλουτίσουν μορφές πάλης και πρέπει να δούμε τομείς που τους έχουμε υποβαθμίσει εμείς οι ίδιοι, δηλαδή οι συνδικαλιστές, έρχοντας με την καθημερινότητα, που όμως δίνουν την άλλη ποιότητα, την άλλη πτυχή και είναι αυτή που ενδεχόμενα κρατάει την ΕΡΤ ακόμη ζωντανή, διότι η ΕΡΤ σήμερα έχει μείνει με τον πολιτισμό κατά βάση. Έχει ανοίξει σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα ενημέρωσης, το οποίο όμως όσο πάει συρρυκνώνεται με την έννοια και της κούρασης των ίδιων των εργαζόμενων, αλλά και του κλειού των ραδιοσυχνοτήτων, τους μειώνουν συνέχεια τη δυνατότητα να ακούγονται παραπέρα. Και αυτό που κυρίως όμως, εγώ όπου πάω, ακούω από ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη πολιτική, ας το πούμε, αντίληψη, έχουν μια γενική αντίληψη των πραγμάτων, ότι μια πηγή πολιτισμού, μια άλλη εκδοχή θα τελειώσει. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι το Συνδικάτο ακολουθεί σε αυτό μια τακτική που έχει και τη γνώση και την πάλη και το χορό και το τραγούδι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο πολιτισμός για μένα είναι το καταλυτικό στοιχείο της συνειδητοποίησης και του ανθρώπου και της αυτογνωσίας του. Τι θα ήτανε η Ελλάδα χωρίς τον Όμηρο και τη Σαφώ, χωρίς τον Καβάφη, τον Σεφέρη και τον Ελίτη, για να φτάσουμε και στους νεότερους. Τι θα ήτανε χωρίς όλους αυτούς τους ποιητές, ζωγράφους, τους μουσικούς. Ασφαλώς και ο πολιτισμός για μένα είναι το κατεξοχήν καταλυτικό στοιχείο, αυτό το οποίο σε οδηγεί σε μια πνευματική ανάταση, έτσι ώστε να διεκδικήσεις πραγματικά
ανατροπές, καινούργιες κοινωνίες, ριζοσπαστικές δομές. Μα είναι το μέσο και ο στόχος παράλληλα. Δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Εάν τη ζωή μας θέλουμε να την αλλάξουμε απλώς για να αποκτήσουμε κάποια υλικά αγαθά μόνο, αυτό θα είναι ένα τέλειο κυνήγι που θα κυνηγάει όπως ο σκύλος στην ουρά του. Εάν δεν υπάρξει η αλλαγή στην ποιότητα της παραγωγής, και η αλλαγή στην ποιότητα της παραγωγής είναι κυρίως άειλα αγαθά, έχουν να κάνουν με το πνεύμα, έχουν να κάνουν με τις ευαισθησίες, και ο αγώνας αυτός καθεαυτός χάνει το νόημά του. Δηλαδή δεν είναι απλώς το μεροκάματο. Με ποιο το μεροκάματο είναι, γιατί αν δεν μπορεί να ξαναφάω, δεν θα ζήσω. Αλλά υποτίθεται ότι αυτό που θέλουμε να ανατρέψουμε και αυτό που θέλουμε να έρθει, πρέπει εκτός από το μεροκάματο και το φαΐ και το γιατρό και το βιβλίο να μας δώσει μια άλλη εκδοχή ζωής. Που αυτή είναι που θέλουν να καταπνίξουν και αυτοί φοβούνται περισσότερο και απ' όλα. Και με αυτή την έννοια είναι επικίνδυνη η μάχη που δίνουν σήμερα και τη φοβούνται. Είπε μια αλήθεια ο Σαμαράς, λέει: «Γλιτώσουμε από τους ελεφάντες, θα πάμε από κουνούπι». Από κουνούπι θα πάει. Και ενδεχόμενο το κουνούπι θα έχει μια λέξη πολιτισμός. Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι: είναι αυτή η αλαζονία της εξουσίας και της υπεροπλίας που κατέχει και το ότι θεωρεί ότι είναι ανίκητη κτλ. Και μιλάμε σε παγκόσμια τάξη αυτή τη στιγμή, όπου δεν αντιλαμβάνεται ρήγματα τα οποία δημιουργούνται και τα οποία μπορούν να διαλύσουν αυτό το φράγμα που έχουν δημιουργήσει. Μια τρυπίτσα δηλαδή, η οποία μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο φράγμα, ένα τεράστιο. Αυτό είναι που λέμε ιδιωτική αλλαγή. Ιδάλλως σε όλα τα προϊόντα πολιτισμού, πλέον με τις πολυεθνικές και κυρίως με την Αμερικάνικη επικυριαρχία, έχουν καταφέρει να πούμε, τη μαζική παραγωγή πολιτισμού και γνώση να την ελέγξουν. Αλλά συνέχεια τους ξετρυπώνουν καινούρια ρήγματα που δεν μπορούν να τα κλείσουν όλα και από εκεί θα γίνει και το ισχυρό ταρακούνημα, τουλάχιστον σε αυτό που λέμε προηγμένες χώρες. Με αυτή την έννοια, και πριν που παγώ να δώσουμε αυτή τη διάσταση του κοινού αγώνα, στο επίπεδο των συνδικαλιστικών βλέψεων και των σχεδιασμών υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και με την ΕΡΤ και με άλλα συνδικάτα. Δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Γιατί είναι και διαφορετικός ο βαθμός ορίμασης του κάθε χώρου. Με αυτή την έννοια, εμείς κάποιοι συναδέλφους ΕΡΤ τους προειδοποιούσαμε πολύ πιο πριν ότι θα έρθει η ιστορία. Και εδώ έχουν οι ευθύνες και πρέπει να λέγονται οι ευθύνες, αλλά δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να βάλουμε τις ευθύνες στο συνδικάτο των άλλων χώρων. Ο καθένας πρέπει τουλάχιστον στο σπίτι του να ξέρει τι του γίνεται. Παρ' όλα αυτά, σήμερα όντως έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω και αναγκάζονται και συνδικάτα τα οποία δεν είχαν τη συνέπεια που πρέπει να καταλαβαίνουν ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο και άρα πρέπει κάτι να κάνουν. Εκεί δεν πρέπει να τους πετροβολάμε. Όσοι έχουμε συνείδηση, εκεί πρέπει να τους βοηθάμε. Με την έννοια της αλληλεγγύης, αυτό που είπατε πολύ ωραία. Και όχι μόνο αυτό, γιατί έτσι αυξάνει το συνολικό βάρος όλων. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε, είναι δεδομένα αυτά και καταγεγραμμένα. Σήμερα μπορεί να κάνει μισό βήμα μπρος. Άρα να περπατήσουμε όλοι ενάμιση. Αυτό είναι το κεντρικό στοίχημα. Ιδάλλως θα μείνουμε στην γενική θεωρητική κριτική. Εγώ που εσύ και ο άλλος που το άλλο. Καλό είναι και χρήσιμο, αλλά δεν παράγει αποτέλεσμα. Και με αυτή την έννοια. Και στο συντονιστικό πήγε σήμερα ο Δημήτρης και ήταν ως και ήταν οι άλλοι φορείς. Νομίζω αυτό που είναι από πάρα πολλούς χώρους πολιτικούς, για να μην νομίζω ότι υπάρχει κάποιο συντονιστικό, κάποια παράταξη, είναι συντονιστικό πραγματικά συνδικάτο. Βγαίνει αυτή η αγωνία και αυτό το πείσμα ότι δεν θα τα παρατήσουμε κερατάδες, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλετε κάτω και από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Διότι έχουμε κάνει τεράστια λάθη, ο καλύτερος από εμάς έχει σκοτώσει τη μάνα, το λέω πολλές φορές. Και βεβαίως, αν δεν είμαστε τέτοια συνδικάτα, δεν θα είχαμε και τέτοια αποτελέσματα στο σύνολο. Νομίζω όμως ότι είναι αυτή η σύγκρουση που γίνεται στα πλαίσια αυτής της κρίσης ένα καλό σχολείο για όλους. Το 1999 ήταν το τρίτο πλήγμα που δέχτηκε το ΙΓΜΕ, που αποφάσισε ότι ο Βάσος Παπανδρέου να διώξει 450 άτομα. Το συνδικάτο αντέδρασε ενωμένα στον κοινό εχθρό. Δεν νικήσαμε απόλυτα, αλλά 450 τουλάχιστον και 176. Αλλά από τότε το πλήγμα ήταν βαρύ και δεν έγινε ποτέ καμία πρόσκληση. Κάτι λίγες προσλήψεις γίνανε λίγο αργότερα, 25 νομίζω. Και τότε ήμασταν 1000 τόσα άτομα, γίναμε κάπου στα 700. Σιγά σιγά μειωνόταν το προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήματος. Για να φτάσετε σε 390. Και φτάσαμε τώρα 272. 272 τώρα, σήμερα, τώρα. Μετά τις τελευταίες συνταξιοδοτήσεις που πάνε. Και θα ήθελα να πω σε ένα περιστατικό, δύο πράγματα καταρχήν. Ο Κώστας ο Παπαζάχος που συμμετείχε στην ημερίδα μας,
που είναι σεισμολόγος. Ο γνωστός καθηγητής. Ο γνωστός καθηγητής. Α, είναι ο γιος του. Είναι ο γιος του προστάσης. Λοιπόν, είπε καθαρά ότι χωρίς την επιστήμη του ΙΓΜΕ και τις πληροφορίες του ΙΓΜΕ, εγώ δεν θα είχα επιστήμη. Και αν αυτή τη στιγμή εκλείψει το ΙΓΜΕ, δεν θα μπορώ να κάνω σεισμολογία. Δίνοντας μια άλλη διάσταση πώς το ΙΓΜΕ βοηθάει πάρα πολλές άλλες επιστήμες. Και προηγουμένως μου λέγω εσέντα και τα νερά, θυμήθηκα ένα περιστατικό προσωπικό για το ΙΓΜΕ. Πριν από 20 χρόνια είχα πάει εκτός έδρας να επισκευάσω ένα γεωτρύπανο στη Σάμο, σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Σπαθαρέι. Αυτό το χωριό, όσοι με ακούν θα θυμούνται, δεν είχε νερό ποτέ δικό του. Πήγαιναν με βιτία με αυτό που 20 χιλιόμετρα μακριά και παίρνανε. Το ΙΓΜΕ 6 μήνες προσπαθούσε να βρουν νερό και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι εκεί πέρα, κάθε μέρα πήγαιναν και κάναν βάρδια, μπας και βρεθεί νερό. Κάποια στιγμή βρέθηκε νερό και το γλεντούσαν 2 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, περιστατικά σαν και αυτά, ήταν χιλιάδες που έδεσε το ΙΓΜΕ νερό σε κόσμο, όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις, αλλά και σε χωριά απομακρυσμένα και άγωνα, ας το πούμε. Κάνοντας ταυτόχρονα βέβαια και την ερευνά του. Και έτσι είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά και σε αυτό. Αυτό τώρα δεν θα μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, γιατί ο ιδιώτης, αν δεν έχει κέρδος, αν δεν βγάλει καθαρό κέρδος και πολύ, δεν θα πάει να κάνει γεώτρηση και να κάνει με τόσο επιμονή. Επίσης, η τεχνική γεωλογία που είχε ένα άλλο είδος γεωτρήσεων, δεν μπορεί να την κάνει εύκολα ιδιώτης, γιατί είναι κοστοβόρο. Είναι κοστοβόρο και είναι ερευνητικές. Κάθε 3 μέτρα να σταματάει η γεώτρηση να βάζει άλλες καροταρίες μέσα που τις λέμε, να παίρνει το δείγμα, ας πούμε, δειγματοληπτικά, και είναι ένα χρονοβόρο και κοστοβόρος. Το ΙΓΜΕ μπορούσε να το κάνει και με την τεχνική γεωλογία χαρτογράφησε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, ουσιαστικά, όχι την Ελλάδα, και πήρε στοιχεία κυρίως που χρησιμοποιούν οι σεισμολόγοι. Αυτό θα εκλείψει. Θα εκλείψει γιατί πολλές φορές βλέπουμε περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχει γίνει ποτέ σεισμός και ξαφνικά γίνεται. Μετά ο ρόλος του ΙΓΜΕ μετά να πάει εκεί πέρα να κάνει έρευνα πώς έγινε και τι έγινε, να μαζέψει στοιχεία, να τα πάρουν στους σεισμολόγους να τα αξιοποιήσουν. Και μπορούν να αξιοποιήσουν και μετά από πολλά χρόνια. Αν αυτό εκλείψει, εμείς είμαστε μια σεισμογενή χώρα και σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη βαρύτητα. Εκτός από την τεράστια και σπουδαία κοινωνική προσφορά του ΙΓΜΕ στα χρόνια που λειτουργεί ως Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, επίσης, αυτό που θέλω να σας πω και είναι μεταλλευτικών. Και μεταλλευτικών, ασφαλώς. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο τρόπος που αντιδράσατε και λειτουργήσατε ως φάρος αγωνιστικότητας, πραγματικά και πρωτοπορίας, σε αυτή τη νέα κρίση που βιώνει η Ελλάδα, και εγώ όποτε έπαιρνα ανακοινώσεις για το ΙΓΜΕ, πραγματικά θαύμαζα τον τρόπο που λειτουργήσατε, την άμεση αντίδραση που είχατε, την ενότητα που προσπαθήσατε να διαφυλάξετε ως συνδικάτο, και πραγματικά και την αλληλεγγύη που δείξατε και προσπαθήσατε να εμπεδώσετε με άλλα συνδικάτα και σωματεία. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, να μου πείτε 2-3 τελευταία λόγια. Μια παρένθεση θέλω να πω μόνο, ότι όταν είδαν ότι αγωνιζόμαστε με τον τρόπο και αυτό το πράγμα να γίνει σωστό, μας κόψανε από παντού. Δεν μας έπεισε ούτε οι φοινικές, γιατί ήταν οι εργαζόμενοι. Μόνον ο Ριζοσπάς και 302 και κάποια κανάλια σαν και εσάς που κάνετε τώρα μας δίνουν κάποιο βήμα. Παρόλο που κάνουν δελτίο τύπου, παρόλο που τσιγκλούσαμε, μάλιστα προκλητικά τώρα τελευταία, μετά τις καταγγελίες Κωστόπουλο, ο Σκάι είπε τον κόσμο τις κακοήθειες. Τα ψέματα και τις λάσπες. Λοιπόν, την άλλη μέρα μας κάλεσαν να πάμε να μιλήσουμε. Πήγε ο Χάρης. Θα σας πει ο Χάρης τι έγινε εκεί. Όταν πήγε. Εγώ τον εισαγγελάτο, δεν ξέρω από μικρό παιδί. Απολογείται όλο ο Σκάι, απλώ μου είπε ότι ξέρει τι, σήμερα παίζει ο Κουβέλη, δεν παίζει εσύ. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση με τα μέσα. Λίγο πολύ ξέρουμε να τη χειριστούμε. Επίσης ξέρουμε να πουλήσουμε με την καλή έννοια την είδηση και ξέρουμε και να αγοράσουμε. Την ανταπόκριση του δημοσιογράφου πάντα είναι οι άνθρωποι υπάλληλοι και είναι σε μια. Είναι όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι και οι μεγαλοπαράγοντες. Όχι, ίσα-ίσα, υπάρχει πολλοί κόσμος μέσα στη δημοσιογραφία. Αυτοί μας ειδοποίησαν. Σας το είπα πριν ότι οι άνθρωποι από τις εφημερίδες μας ειδοποίησαν για αυτό το πράγμα την ίδια στιγμή κιόλας. Εγώ θέλω να πω κάτι για την ιστορία.
Αυτά που λέτε, γιατί μας έχουν πει και σε άλλους χώρους και κατά καιρούς και σε συναντήσεις που έχουμε κάνει, σε συγκεντρώσεις, σε πανεπιστήμια, πάμε, μιλάμε παντού που μπορούμε να πούμε κάτι που να θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο. Έχει έρθει τελείως φυσιολογικά. Θα πω έτσι μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει και δεν υπάρχει στους περισσότερους χώρους, είναι στο μόνο χώρο που όλη η αριστερά έχει καταρχήν μια ενιαία έκφραση. Αυτό κερδίθηκε από την πείρα των αγώνων και από τη συγκυρία σε εξέλιξη του Ινστιτούτου. Μπορεί για κάποιον να μην λέει τίποτα τη λέξη αριστερά και ό,τι σημαίνει αυτό, αλλά επειδή εμείς αλουχηθήκαμε από τους ανθρώπους που μας προσλάβανε με μια αντίληψη, μας ήρθαν όλα φυσιολογικά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι κάναμε τίποτα σπουδαίο. Εμείς συνεχίσαμε αυτό που γινόταν. Απλώς η κρίση το μεγένθηκε. Είχατε την εμπειρία, δηλαδή. Ναι, δεν ήταν κάτι που ξαφνικά είπαμε τώρα που θα κάνουμε ένα σχέδιο για να αλλάξουμε τι κάναμε. Και παρότι περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, όπου υπήρχαν πλειοψηφίες κυβερνητικές ή συσχετισμοί τέτοιοι, που ενώ η σημερινή διοίκηση του συνδικάτου ήταν μειοψηφία του 20 του 30%, στην ουσία καθοδηγούσε πάντα τον αγώνα. Αυτό κερδίζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με την ενότητα στη βάση, δηλαδή μέσα από τις συνελεύσεις, μέσα από την καθημερινή κουβέντα. Και δεύτερο, κερδίζεται με την αλήθεια. Και με την πράξη. Με την αλήθεια. Όταν του άλλου του λες την αλήθεια, έστω και να μην τη δέχεται, έστω και να τον πονάει, έστω και να τον κουράζει και το διαπιστώνει στην πράξη. Διότι αυτό αλήθεια, λέω, γι' αυτό είπα και πράξη. Σωστό. Δεν μπορεί τα λόγια να κάνουν αλήθεια. Αλήθεια κάνουν τα έργα. Εκεί πια, ακόμη κι αν φοβάται και πάει και εμπιστεύεται κάποιους άλλους, στην κρίση θα έρθει πάνω σου. Και θα έρθει πάνω σου γιατί ξέρει ότι δεν τον κοροϊδέψει. Αυτή λοιπόν είναι μια τακτική που την ακολουθήσαμε κατά συνέπεια, γιατί τώρα τυχαίνει εγώ με πρόεδρος, ήταν άλλοι. Έχουν περάσει, εμείς είχαμε συνδικάτο από το 1974. Στον αγώνα που έγινε, που είπε τον πρώτο το 1976, εμείς καταρχήν είχαμε συνδικάτο προχούντας που πήγε εξορία. Εμείς δηλαδή ήμασταν υγεοί, εθνική γεωλογική, εθνικό γεωλογικό, γεωλογική έρευνα επεδάφους. Μετά γίναμε θυγμέ επί Χούντας, δηλαδή εθνική ιστορία, και μετά γίναμε θυγμέ. Τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήθελε να φέρει τους Γάλλους αφεντικά, κάναμε 49 μέρες απεργία. 49 μέρες απεργία. Και ήταν αρχές, θα μου πεις, ήταν το κλίμα το μεταχοντικό, ήταν το πάθος, ήμασταν όλοι 40 χρόνια μικρότεροι. Πρώτη, τώρα τι μου θυμίζετε, όταν πήγα στη Σέριφο, ναι. Ο Γάλλος εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης. Το... έχει γίνει πρώτη απεργία. Αυτό θέλω να πω. Η πρώτη απεργία με νεκρούς κιόλας. Λοιπόν, μεγάλο ιδιοκτήτη τότε των μεταλλείων στη Σέριφο και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Είχα πάει και, ήταν και το σπίτι εκεί που έμενε. Το σπέραρε το 1916. Ναι, 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 το 1916. Με τα μεταλλεία. Όχι. Η πρώτη απεργία που έχει γίνει στη Σέριφο έχει γίνει 1878. Τότε. Έχει γίνει πριν από το Λαύριο. Πριν από είναι η πρώτη απεργία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και μάλιστα είχε και νεκρούς. Εμείς σαν ομοσπονδία, γιατί το συνδικάτο παλιά δεν το γράφαν στο εργατικό κέντρο και συγγέση. Όταν λέγαμε οι μακριθεοδόριδες, δηλαδή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα υπόλοιπα μετά τη Χούντα, δεν γράφανε τα συνδικάτα για να μην αλλάξουν σχετισμοί. Και είχαμε κάνει τότε την περίφημη συντονισμό των 114 σωματείων. Από τότε εγώ θυμάμαι την αυτό. Λοιπόν, εκεί πέραμε και γραφτήκαμε στην Ομοσπονδία Μεταλλορύχων. Η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων είχε μια αγωνιστική παράδοση, γιατί είναι ο κλάδος αγωνιστικός, άσχετα αν μετά οι εργοδότες κάνουν και μια εργοδοτική. Και βγάλαμε μια, έχουμε βγάλει μια εκδοσία της Σέριφο. Θα φροντίσω να σας στείλω, γιατί έχουν μείνει καμιά πενταριά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Στα οποία την έκανε μάλιστα ο Σκόνης, ένας εργοδηγός που έτυχε και ήταν τότε γραμματέας στην Ομοσπονδία, ο οποίος και κάσε εκεί 4-5 μήνες και η αξία του είναι πιο πολύ δημοσιογραφική, δεν έχει μεγάλο βάθος, αλλά έχει πάρει από ζωντανούς ανθρώπους ή από ανθρώπους που είναι παιδιά αυτών που είχαν δώσει την εμπειρία αυτή. Την εμπειρία και την έχει καταγράψει και το θεωρούμε ότι ήταν και μια μεγάλη συμβολή της Ομοσπονδίας και του συνδικάτου που στην ουσία στήριζε την Ομοσπονδία η καταγραφή των γεγονότων. Ο μεταλλευτικός κλάδος στην Ελλάδα είναι αρχαιότατος. Και ήταν και από αυτούς που αναπτύχθηκε με τους αποικιακούς όρους και αμέσως μετά την Επανάσταση 21. Από το 1800 περίπου 70 και μετά, οι πρώτοι που κινητοποιούνταν ήταν οι λιμενεργάτες, γιατί έρχονταν σε επαφή με τον ξένο κόσμο,
γίνανε μεγάλες απεργίες στη Σύρα και μετά ή παράλληλα ή metal εργάτες ή μεταλλορύφοι. Είναι οι συνθήκες της ζωής τέτοιες που σε κάνουν να αντιδράσεις. Ό,τι και να είσαι. Και με αυτή την έννοια, επειδή πήρα στις σκουριές και μίλησα, αντίπαλοι μας δεν είναι οι μεταλλορύφοι που μπαίνουν σε ιστοά και πάνε για το μεροκάμα του. Και το είπα και στους συναδέλφους και στους συντρόφους που αγωνίζονται, ότι βεβαίως έχει μια αξία αυτά τα περιβαλλοντικά δεδομένα που βάζουν. Από την άλλη μεριά, ένα κλάδο παραγωγής που έχει 2.000 χρόνια παράδοση, είναι σαν να λες σε κάποιον, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα θα γίνει ψαράς. Δεν είναι σωστός ο τρόπος αντιμετώπισης. Ο εργοδότης χρησιμοποιεί, είναι σαφές ότι ο συνδικάτο είναι πουλημένο, αλλά τον απλό εργάτη δεν τον αντιμετωπίζει σαν εχθρό. Και είναι λάθος. Τον παίρνεις με το μέρος. Άμπραβο. Γιατί αυτός ο κόσμος έμαθε αυτή τη δουλειά και την έμαθε από τον παππού του. Σήμερα σε αυτόν τον κόσμο να του πεις ήρθαν αυτοί οι κακοί, θα χαλάσει το δάσο, θα σου πει εγώ αυτό μάθα να κάνω. Είναι σαν να πας στον ψαράκα του και να του πεις μέσα στη θάλασσα, εσύ δεν θα είσαι ψαράς. Και είναι λάθος τακτικής. Πιστεύω ότι οριμάζει όμως αυτό το πράγμα στους κατοίκους. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολλοί τώρα χώροι έχουν ανεβάσει το πολιτικό επίπεδο της κριτικής απέναντι στις σκουριές, φύγαν από εκείνο το συναισθηματικό που έχει την αξία του σε σχέση με το δάσος, τις περιβαλλοντικές αξίες. Προσγειωθήκαν στην πραγματικότητα των οικονομοτεχνικών δεδομένων, κατάλαβαν ποιο είναι το διακύβευμα και ποιος είναι ο εχθρός και γιατί είναι εχθρός, και νομίζω αρχίζουν και αλλάζουν και τις στάσεις στο επίπεδο του μετόπου της αντίδρασης, που να μην, δεν μπορεί μια περιοχή να τη χωρίζει στο μέσο, οι καλοί και οι πουλημένοι. Άμα ξεκινάνε αυτή τη λογική και βάζει τον εργάτη απέναντι, αυτό που τελικά από την ανάγκη πάει και πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει, μόνο και μόνο για ένα κομμάτι ψωμί, έχει κάνει κάπου λάθος. Και νομίζω ότι είναι αρκετοί πια που το έχουν καταλάβει και πιστεύω και μέσα στους μεταλλορύφους. Γιατί όλοι αυτοί που ζουν μέσα στο μεταλλείο, επειδή εγώ έχω μεγάλη πείρα, ήμουν 12 χρόνια στην Ομοσπονδία. Όποιος και να είναι αυτός που κατεβαίνει στη στοά κάτω, δεν μπορεί παρά να είναι προοδευτικός. Με ποια έννοια? Ζει τις σκληρότερες συνθήκες απασχόλησης. Και μόνο από το γαμώτο και μόνο από τη σκόνη που έχει φάει, δεν λέω από τις αρρώσεις που έχει, δεν μπορεί να είναι μεταφετικό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το χαρίσει ο αφεντικό. Είναι λάθος τακτική. Έστω και αν ο ίδιος πολλές φορές γλύφει, προσπαθεί να βγάλει το μεροκάμα, πρέπει να βρει τρόπο να του πει την αλήθεια, να τον πάρει με το μέρος. Και όπου έχουμε καταφέρει και έχουμε γυρίσει με τα λευτικά σωματεία, είναι κατά πιο ριζοσπαστικά. Μην ξεχνάμε τη Θάτσερ, τι αντιμετώπισε τότε την εκκλησία. Κύριος εχθρός αυτός ήταν. Τσάκισε τους ανθρακορίχους. Και το είχε βάλει σχέδιο. Ναι, ήταν η πρώτη εφαρμογή των νέων ελεύθερων σχεδίων τότε της παγκόσμιας τάξης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμεί να σε ευχαριστήσω. Να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι εσχάτων. Εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτό. Θέλω να δώσω μια απάντηση. Πριν από 3 μήνες περίπου, συζητιόταν μια τροπολογία από τις τόσες που έχουμε καταθέσει. Τις καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα που συνεργαζόμαστε ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση μέσα στη Βουλή. Μας υποστηρίξαν ανοιχτά τα κόμματα ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες. Από το ΠΑΣΟΚ κάποιοι είπαν έτσι, κάποιοι είπαν αλλιώς. Το ίδιο και μια Δημοκρατία. Γιατί Δημάρ. Και από εκεί Δημάρε το ίδιο. Θέλω όμως να δώσω μια απάντηση στην κυρία Βούλκεψη, που ήταν τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Είπε ειρωνικά, επειδή έχουμε ένα πανό που λέμε ναι στην έρευνα, όχι στο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου. Και λέει, δεν κατάλαβα, λέει, τι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ. Αν ξεπολιθεί ο ρηκτός πλούτος, θα βάλουν αυτά τα στήθια τους και θα το σταματήσουνε. Έτσι απαντάμε, ναι, θα βάλουμε τα στήθια μας και θα το σταματήσουμε. Και άλλα από τα εκτελεστικά αποσπάσματα που θέλουν να μας εκτελέσουν, μας κάνουν τα στήθια μας κομμάτια, αυτοί θα πεθάνουν και όχι εμείς. Έτσι, γιατί... Ήσαμε καλύτερα από όλα. Έτσι. Γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι η ιστορική μνήμη. Και το τι ο καθένας φέρει ως ιστορία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε σύντομα. Να ξέρετε ότι και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας και για συνεργασία. Τώρα γνωριστήκαμε και ασφαλώς. Θα το αξιοποιήσουμε γιατί ψάχνουμε. Εδώ το Vimedia θα είναι στη διάθεσή σας οπότε το χρειαστείτε. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές. Να πούμε καλό βράδυ και ραντεβού μάλλον το Σεπτέμβριο. Θα το δούμε αυτό την επόμενη εβδομάδα. Γεια, καλό βράδυ. Yeah.